Περιμένω πολύ καιρό να το κάνω. Και δεν πάω να μιλήσω. Λοιπόν. Γεια σα, παιδιά! Καλώ ορίσατε σε ένα ακόμη κρίμα. Η μυχό σα σα η και στο σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, ένα subscribe στο κανάλι, ένα dislike. Γράψτε μα από κάτω πόσο μα αγαπάτε πριν καν δείτε αυτό το βίντεο, γιατί έτσι λειτουργούν τα πράγματα εδώ στο YouTube. Κάντε το σχόλιο σα πριν δείτε αυτό το βίντεο. Για να μαντέψετε τι μπορεί να έχει μέσα αυτό το βίντεο. στο σημερινό επεισόδιο Έχω την τιμή να έχω καλεσμένο τον πιο αγαπημένο μου άνθρωπο στον πλανήτη γη, χωρίς καμία υπερβολή. <laughs> είναι ο άνθρωπος που από μικρό παιδί, συγγνώμη. <laughs> <laughs> <από> μικρό παιδί, <laughs> καλά έκανες, σίγα Εκτιμώ όσο τίποτα άλλο. Ε, Γιώργος Καμπουτζίδης. Γεια σου ζωή, γεια σα, παιδιά. <laughs> Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, άκου, θα κάνω κάτι πολύ άβολο και cringe πριν ξεκινήσουμε. <laughs> ναι? Έχω φέρει να σου δώσω <laughs> <laughs> τι είναι μία έκθεση. Που είχα γράψει στην έκτη δημοτικού, μα είχαν ρωτήσει. Πώ πέρασε το Πάσχα, τι. Άβολο. Ε, για τον άνθρωπο. Θα το, θα το κρατήσει αυτό, θα το πάρει. Ό,τι θε. Ό,τι θε. Ναι, ήταν αυτό. Ε, μα ε, είχαν ρωτήσει. Είναι στα αγγλικά, άβολο. Α, στα αγγλικά έπρεπε να το γράψετε. Μα είχαν ρωτήσει ποιο είναι ο, ο αγαπημένο μα άνθρωπο που θαυμάζουμε. <laughs> <laughs> Joseph right. this is from Greece. He is a very talented and popular actor. He was born in 1972 and he lives in Athens, not anymore, dear. When he was 19 years old, he went to a lawyer school, law school, to learn. <laughs> But he didn't finish it Because his dream good. because his dream Τέλειο, δεν θα διαβασώ, είναι πάρα πολύ ωραίο Το κάτω είναι που είναι He's my favorite actor too Ναι, ναι, ναι Ναι, τέλειο Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ Απολό Πολύ ήθελα, έκλεισε πολύ ωραία αυτός ο κύκλος Το έγραφα μικρή που ήσουν η αγάπη μου Και έφτασα σε σημείο να μπορώ να το δώσω ίδια. Τι βαθμό πήρε γι' αυτό. Δεν θυμάμαι. Okay. Θυμάμαι μόνο ότι έψαχνα τι φωτογραφία θα βάλω και δεν είχα καμία να κόψω που ήσουν μόνο. Και έβαλε από το παραπέντε και του πέντε. Να. Και του πέντε. Φου το δείχνω. Εδώ. Εδώ. <laughs> εδώ. η καμερά μου. Δεν <laughs> τα ξέρω τα YouTubeistica. Θα κάνω πολλέ γκάφε, να θα... ξέρετε. Γιώργο θα... μου. Ναι. Α, πήρε το σοβαρό τη. Καταρχά, πώ θα πέρασε το Pride. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συγκλονιστικά τα πέρασα. Σα έβλεπα από το story και ζηλεύω πάρα πολύ. Ήταν φοβερή η υποδοχή του κόσμου. Βγαίνω έξω και ήταν. Τι χειροκρότημα ήταν αυτό. Τι, τι... Πώ ήταν η πολιτική η παλιά καραμανλή του Παντρέου <laughs> που βγαίνανε στα μπαλκόνια. Θε σταματούσαν. Εν τω μεταξύ, πίσω στο backstage ήταν η αδερφή μου μαζί με την ανιψιά μου και, έναν, και δύο φίλου του. Βγαίνω εγώ έξω. Πάω να μιλήσω και είναι ο κόσμο ο οποίο φωνάζει, χειροκροτάει και αυτά. Και Θε... Περιμένω να σταματήσουν. Και όταν γύρισε πίσω μου, είπε η αδερφή μου: Όταν βγήκε και ακούσαμε αυτό, κάνω μια. Το Γιώργο, Γιώργο, τόση ώρα. <χίλια> ε... Και μετά με λέγανε: Beyond. <χίλια> Είς... Να σου πω κάτι. Θα μπορούσε άντα <χίλια> να είσαι Beyond σε Ελλάδα. Είσαι πολύ μεγάλο κοινό. ]�네, ε, όταν έμαθαν όλοι όσοι με ξέρουν και το κοινό μου ότι θα έρθει, καταρχά έχουν λησάξει να μου λένε από το που ξεκίνησε αυτό το podcast ότι πρέπει να είσαι καλεσμένο. Αλλά ήταν όλοι σε φάση τύπου κλαίω σε παρακαλώ ε, να μα στείλει κάτι, να μα πει κάτι. Ναι, τι σα πω, αγχώνομαι. Σα αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμο και, εγώ αυτό είναι τη ναι. γιατί είσαι από τα άτομα που αξίζουν την αγάπη του κόσμου και που δίνει μόνο καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Και Ευχαριστώ μόνο πολύ. με αυτά που λες Και τώρα είναι όλο αυτό το επεισόδιο. Συγγνώμη, παιδιά, δεν μπορώ να είμαι <laughs> καθόλου ε, αντικειμενική με τον Γιώργο Καπουτζίδη, <laughs> που είναι αντικειμενικό. Πώ αποφάσισε, όπω λέω και εγώ στο υπέροχο κείμενό μου που σου έδωσα στα mm. αγγλικά, Σπούδασε νομική. Ναι. Πώ αποφάσισε να την αφήσει και να ασχοληθεί με την υποκριτική, ε, Νομίζω ότι από το πρώτο εξάμεινο <laughs> το είχα καταλάβει τη νομική. Πέρασα στη νομική γιατί ήμουν καλό μαθητή. Ε, πιο πολύ ήθελα να περάσω τη φιλολογία, να σου πω την αλήθεια. Αλλά η μαμά μου που είναι δασκάλα μου είχε πει ότι Αχ, θα ταλαιπωρηθεί και τα ιδιαίτερα και αυτά, και να πα στη νομική που είναι και η αδερφή σου δικηγόρο και θα σε βοηθήσει. Οπότε κάπω έτσι πέρασε. Έπαιζε και μία σειρά τότε στην ΕΡΤ2 ε, η δικηγόρη του Λο Άντζελε που μ' άρεσε και λέω κάπω έτσι θα είναι. Θέλω πήγα στη σχολή και πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι Δεν μ' αρέσει γιατί πήγε να σε παρακολουθεί στην αρχή. Έβλεπα άλλα παιδιά τα οποία άκονταν καθηγητή, τα πάντα, και του έβλεπα και του ζήλευα με την καλή έννοια. Δηλαδή, θυμάμαι μια συμβετήτριά μου, τα Τιάνα τη λέγανε, που ήταν τόσο. Τα ορφούσε όλα τα. τα, 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 ό, τα ό,τι άκουγε στην παράδοση. Και λέω, δε τώρα, αυτή είναι ευτυχισμένη. Έχει βρει αυτό το οποίο στη ζωή τη θα την κάνει ευτυχισμένη εσύ δεν νιώθεις το ίδιο, κάτι άλλο θες. Οπότε πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι δεν. Στο τρίτο έτος που ήμουνα πήγα σε μια θεατρική ομάδα, με πήγε ο κολλητός μου και συγκατοικός μου ο Γιώργος στη θεατρική ομάδα του φυσικού, γιατί αυτό σπούδασε στο, στο φυσικό, και από εκεί πήγα στη θεατρική ομάδα του Γαλλικού Ινστιτούτου, μαρπάξανε γιατί ήμουν καλός, και με πήγαν εκεί και ε, από το τρίτο έτος πια της νομικής είχα μπλέξει με θεατρικές ομάδες και είχα καταλάβει ότι αυτός είναι ο δρόμος που θέλω να ακολουθήσω. Έχεις βάλει και θεατρικές ομάδες στα... στις σειρές Πάντα, σου. Ναι, ναι, ναι. ναι, γιατί είναι δύο και... μου. Ναι, αυτό είναι από δικές σου εμπειρίες mm -hmm. και στις δύο. Καλά, οι ΣΕΡΕΣ... Τι να, τι να πω για τις ΣΕΡΕΣ, ε, η παραγωγή είναι εξαιρετική, δηλαδή χάρηκα πάρα πολύ που είδα το δικό σου σενάριο mm. και δική σου δουλειά με τέτοια παραγωγή, Ευχαριστώ, άξιζε πάρα πολύ και αν υπομονώ να δω και επόμενη εννοείται, ναι. ε, θα πάμε σε λίγο στους έρες. Mm -hmm. Ή έγινα τη φάση Η... Εσύ έμενε κέντρο δεν έμενε. Έμενα τα πρώτα χρόνια ε, πρ, Λοιπόν κάτσε να θυμηθώ που προ... έχω μείνει Όταν σπούδαζα εδώ έμενα υποκράτου κέντρο Μετά βρέθηκα στη... στο Παγκράτη ένα χρόνο Μετά στην Κυψέλη Και τα τελευταία 12 χρόνια Το 10 πήγα στην Αγία Παρασκευή ε, Στην Αίγινα είχα αγοράσει το σπίτι μου Το 2009, 2009 μπήκα Το 8 πρέπει να το πήρα γιατί χτιζότανε Τώρα, γιατί πήρα την απόφαση να τον αγοράσω εκεί. Α, στο μεγάλη ιστορία θα μα πιάσει όλο το τέτοιο. Πήρα, εν περιπτώσει, σπίτι στο Και δεν το μετάνιωσα. Και μάλιστα και σε κάποια φάση στην οικονομική κρίση που πέσανε, πώ το λένε, και οι αξίε τα σπίτια στην Αθήνα. Αυτό κράτησε την αξία του, εν περιπτώσει. <laughs> και το 2020, λοιπόν, όταν έγινε ο κορονοϊό, είχα λοιπόν ένα σπίτι για το καλοκαίρι. Που ναι. πήγαινα μόνο το καλοκαίρι. Το 2020, λοιπόν, όταν έγινε η καραντίνα, εγώ πήγα 10 Μαρτίου του 20 στην Έγινα. Η καραντίνα μα βρήκε, νομίζω, 14 ξεκίνησε. Οπότε έμεινα εκεί και πρέπει, να, πρέπει να, να πάρω την απόφαση. Την καλύτερη καραντίνα εκεί. Ναι, ναι. ναι. Και εκεί κατάλαβα ότι μου αρέσει αυτή η ζωή, μακριά από την τηλεόραση, εδώ, σε, αυτό, σε αυτή την ησυχία, ε, άρχισε το σπίτι σιγά σιγά να γίνεται, να το αλλάζω και από εκεί που ήταν καλοκαιρινό να γίνεται παντό καιρού. Και τώρα πια είναι το, το σπίτι στο οποίο θέλω να ζω. Εντάξει, σου ταιριάζει κιόλα πάρα πολύ γιατί πλέον έχει πάρα πολλέ γάτε. Ναι, ναι, ναι. καλά. Έχουν μάθει ότι είμαι εκεί μόνιμο, οπότε έχουν μαζευτεί όλε. <laughs> είναι δικέ σου δηλαδή πλέον. Δεν τι έχει όλε μέσα στο σπίτι. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε, γίνεται ένα καυγά για το ποια θα μπει, ποια δεν θα μπει. <laughs> η Πατρίτσια και η Ντίνα μπαίνουν πάντοτε και κοιμούνται μαζί μου. Και είναι κάποιε άλλε οι οποίε εκ περιτροπή επιτρέπεται να μπουν μέσα και να κοιμηθούν, όχι στο δωμάτιο, σε κάποιο καναπέ. <laughs> Εσύ το περίμενε ότι όταν ξεκινούσε θεατρική ομάδα ότι θα φτάσει τόσο σε ένα τόσο. Καλό, Καλό εδώ, σημείο ε? Ναι, ναι θεωρούσε ότι ναι, έτσι θα είχε πάντα πράγματα Είχα Το ήθελα πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια Και ονειρευόμουν να γίνω γνωστός Και όλα αυτά να δίνω συνεντεύξεις Ναι τα ονειρευόμουν αυτά τα πράγματα Έκανε Τώρα φες. δεν τα θέλω τόσο. Βγείτε <laughs> εδώ που περνά ωραία. Τώρα μ' αρέσει και η ησυχία πολύ. Αλλά ναι, θεωρούσε ότι αυτό θα γίνει. Δεν ήμουν αφοβισμένο. Να σου πω κάτι. Έζησε και την απόλυτη καταξίωση mm. με τι σειρέ σου. Δόξω δηλαδή, έχει δει πω είναι. Έχεις δει ναι, πως mm. είναι αυτή η πλευρά ναι. Να μιλήσουμε ναι. λίγο για τις αίρες ναι. Καταρχάς να πω ότι εγώ έκανα εννοείται συνδρομή με το που έμαθα ότι βγαίνει εκεί πέρα, έπαθα το <laughs> αμέσως να γραφτώ. Ξεκίνησα να βλέπω λοιπόν τα επεισόδια. Ναι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο καλή δουλειά είναι, το πόσο ωραίο το σ... πολύ ωραίο σενάριο, πολύ συγκινητικό εντάξει, για... ειδικά για τα άτομα της LGBT ναι. κοινότητας που έχουν ζήσει παρόμοια πράγματα και αυτό. Λίγο το... Μα πονάει μέσα μα. Ναι. Ε, Περίμενα τελείω διαφορετικό να είναι ο μπαμπά. Δηλαδή, στο πρώτο επεισόδιο, λέω τώρα αυτό σαν να είναι κανένα φασίστα. Ναι, ναι κανένα αυστηρό και αυτά. Ναι, και μου έκανε τίποτα που έγραψε καλό χαρακτήρα. Straight Έλληνα, πατέρα. άντρα. Ήθελα να είναι μια σειρά με πολύ αγάπη. Δεν ήθελα να έχει συγκρούσει και μάλιστα μου το λέγανε ότι πολύ γρήγορα τα βρίσκουν. Ναι, λέω γιατί έτσι είναι. Μπα περιπτώσει, ένα κλικ πρέπει να κάνει ο άλλο για να σε δεχτεί. Επίση, όλο αυτό ξεκίνησε μετά από μια δικιά μου πολύ γλυκιά και όμορφη εμπειρία που είχαμε με τον μπαμπά μου. Όταν ανέβηκα πάνω, επειδή έσπε στο χέρι του και τον φροντίσαμε. Η μαμά μου εννοείται φυσικά, κυρία Αναμένο. Αλλά ανεβήκαμε και η αδερφή μου και εγώ και βοηθήσαμε, πρώτα ανέβηκε η αδερφή μου, μετά ανέβηκα εγώ, η αδερφή μου ήταν στο δύσκολο και στο κάταγμα που έπρεπε να... Ναι. Και εγώ πήγα μετά στο πιο σπορ κομμάτι, στις φυσικοθεραπείες, τις ασκήσεις, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, επτά πιο, ναι. <laughs> προπονητής. <laughs> και ήταν τόσο όμορφα και ωραία που κάναμε βόλτες με τον μπαμπά, με το αυτοκίνητο ή περπατούσε μαζί, δηλαδή ήρθε μετά από μια πολύ δικιά μου με γλυκιά εμπειρία και είχε όλη αυτή τη γλύκα και την αγάπη και την αποδοχή και την, την ομορφιά ε, μια μιας, σχέσης που όπου ξεπαγώνει και ανθίζει. Από τα μέλη της οικογένεια υπάρχουν ομοιότητες εκτός από τη σχέση πατέρα γιου. Ναι. Η αδερφή σου να φανταστώ δεν είναι έτσι. Όχι αδερφοί μου είναι το πιο καλό κορίτσι <laughs> του κόσμου. Όχι, 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 να φανταστείς πολύ σωστά. Ναι. Αυτό το χαρακτήρα πώς τον εμπνεύστηκε. Νομίζω ότι υπάρχει ανάμεσά μας και νομίζω ότι δεν θέλω να μιλήσω μόνο για τις ε, influencers και τους influencers νομίζω ότι το παθαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι όταν είμαστε πολύ εμ, μέσα στα δεν θέλω να κατηγορήσω τα social media γιατί είναι δικιά μα τελικά επιλογή το να γίνουμε λίγο ε, άψυχοι. Σαν να μην αισθανόμαστε, σαν να γράφουμε απλώ ένα hashtag και να λέμε ότι αισθάνομαι αυτό, ενώ στην πραγματικότητα δεν αισθάνομαι τίποτα. Αν και εννο... ήταν αυτό. Φοβάμαι ότι γινόμαστε αυτό το πράγμα. Φοβάμαι ότι μεταμορφωνόμαστε σε κάτι τέτοιο. Και εμένα μου έκανε πολύ καλό δηλαδή αυτή η καραντίνα και που σταμάτησα να αποσταρώ τη φάτσα μου και όλα αυτά. Εντάξει, τώρα στο Pratt πώ ταραστόρι. Αλλά από το άμα δει το Instagram από το 20 και μετά δεν, δεν είναι η φάτσα Ενέχα, μου είναι γάτες και θάλασσες ε, Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μία διαδικασία Και αισθανόμαστε Αισθανόμαστε λιγότερα πράγματα Από ό,τι αισθανόμαστε Δεν ακούμε πολύ την καρδούλα μας Είναι το να δείξω στον άλλον πως περνάω Και, πώς, και οπότε, να μην το ζω Και να μην το ζω Οπότε αυτό, αυτός ο χαρακτήρας είναι βασισμένο εκεί. Είναι βασισμένο εκεί και κυρίως είναι βασισμένος και σε αυτούς και σε αυτές που λένε πολύ υποστηρικτικά και γλυκά και υπέροχα πράγματα σε όλους μας. Ο δημόσιος λόγος τους είναι εξαιρετικός, ναι. αλλά ο ιδιωτικός λόγος τους είναι wow, Το μαχαίρι, είναι α, α, χωρίς ψυχή, δεν νιώθουν τίποτα, δεν δεν υποστηρίζουν τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι όλα ένα προϊόν και μία εικόνα. Αυτό έχω δει ότι το έχει δείξει και στην παράστασή σου. Όποιο θέλει να χωρίσει να σηκώσει ναι, το χέρι ναι, του. Ναι, Απλώ εδώ λίγο εδώ που γιώθηκε που... του... γιατί έγινε ε, 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 Ναι, εκεί... εστιάζει για έναν συσχαρακτήρα. Αυτό ναι. έδωσε, Όχι, ήταν καταπληκτικό γιατί και εγώ που είμαι μέσα στο χώρο mm. των social media, το έχω δει πάρα πολύ φορέ. Και άτομα τα οποία είναι μπροστά στι κάμερε οι καλύτεροι άνθρωποι και ναι, και girl power και pride και ναι. Black Lives Όχι, Matter. Όχι, body shaming και αυτά. Και μετά λένε πω πίσω... κοίτα η χοντρή που πέρασε. Ακριβώ αυτό. Άσχημο. Ναι, αυτό υπάρχει γενικότερα δυστυχώ στα social ναι. media. Και μ' άρεσε που το έθιξε γιατί. Για... Τέλο πάντων. Δεν θα πω ότι το θίγει πολύ ωραία. <laughs> <laughs> το θίγω πολύ ωραία. <laughs> το θίγει πολύ ωραία. Ε, εμένα και η Θεία μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, βέβαια. Και ε, βέβαια. μ' άρεσε και το... στο τελευταίο επεισόδιο η στάση τη Θεία. δεν ναι, ξέρω ιδέες. αν πρέπει να κάνουμε spoiler. Δεν το είχα στο. Είχα σκοπό να σου πω την αλήθεια, αυτοί οι δύο χαρακτήρε, η Νάνση και η Θεία, να μείνουν αρνητικοί μέχρι το τέλο. Δεν ξέρω πώ μου ήρθε. Ήρθε και έγινε ένας πιο θετικό χαρακτήρα. Ίσως γιατί πιστεύω ότι όταν το περιβάλλον σου είναι τελικά καλοί άνθρωποι, θα επηρεαστεί. Και επειδή λοιπόν η Θεία ήρθε και έμπλεξε κατά κάποιο τρόπο με τον Οδυσσέα και με τον Λευτέρη, κάπω λίγο από τη γλύκα του και από την καλοσύνη του ήρθε και επηρεάστηκε. Έχει μια λογική, δεν έχει. Έχει λογική, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ούτε κι εγώ τώρα μου <laughs> <laughs> Ωραία. Iconic όλη η ρόλη. Δηλαδή ήταν και η Μαριλού. <laughs> μ' αρέσει, ναι, 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 μ αρέσει ναι, ναι, πάρα πολύ και σαν. Ναι. Γενικότερα, μ' άρεσε πολύ και στην παράσταση. Στην παράσταση, ναι. Ται, και εντάξει. ο πάνω εννοείται. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να το συζητήσουμε <laughs> πολύ γιατί έχω στεναχωρηθεί και εγώ αρκετά. Πώ και αποφασίσατε. <laughs> να βγει η σειρά σε συνδρομητικό κανάλι Mm -hmm. Ενώ παράλληλα στο δημόσιο, στο δημόσιο στο, ναι. στην τηλεόραση, στην δωρεάν τηλεόραση τέλο πάντων, ε, υπήρχε μια εκπομπή παύλα σειρά σαν αυτή του Σεφερλί. Που ήταν ε, το <laughs> ό,τι χειρότερο. Δεν είναι, δεν είναι δικά σου λόγια, είναι δικά μου <laughs> λόγια. Ε, που ήταν το ό,τι χειρότερο, ενώ μια σειρά σαν τη δική σου μπορεί να ευαισθητοποιήσει καλύτερα τον κόσμο. Και... Ναι, θα σας αφήσουμε την, το, την σειρά του Μάρκου Σεφερλή, θα μιλήσει ο ίδιος, θα μιλήσει το κανάλι, δεν χρειάζεται να τα, να τα αναλύσω εγώ. Επίσης εγώ όταν πήρα αυτή την απόφαση δεν ήξερα ποιος παίζει, τι δεν παίζει, δεν, δεν κοιτάω τέτοια πράγματα. Ε, ήθελα αυτή η σειρά να, δεν, ήθελα ή να είναι Βασικά δεν ήθελα να είναι στην ιδιωτική τηλεόραση. Είχα πάρει και εγώ μια απόφαση να φύγω από την τηλεόραση και από το 18 δηλαδή που έφυγα από το Voice, δεν ξαναέκανα κάτι στην ιδιωτική τηλεόραση. Έκανα μόνο το τι μελά και αυτό έγινε στην ΕΡΤ. Οπότε σκεφτόμουν ότι αυτό α πάει, α γίνει στην ΕΡΤ. Δεν έχω ακούσει τίποτα για την πλατφόρμα του Αντένα και σκεφτόμουν ότι θα τέργεζε στην ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα, λέω βέβαια, θα τέργεζε ιδιαίτερα να πηγαίνει στο ΕΡΤ. Θα ήθελα να είναι σε πλατφόρμα και σε κάποια φάση μαθαίνω. Με προβλημάτιζε βέβαια το κόστο γιατί ήταν μια ακριβή σειρά και λέω πώ θα την πάρει τώρα η Ερτό ακριβή σειρά. Και αντί και την πήρε, θα αρχίσουν οι γκρίνιε που πληρώνουμε τη ΔΕΗ και ο καπουτζήτη μα γράφει για του γκέι και εγώ δεν θέλω να τα πληρώνω. <laughs> λέω τώρα είμαι στην έγινα, στην ησυχία, στο αυτό, γιατί να τη φάω όλη αυτή την τοξικότητα και τη... την μανούρα και την ασχήμια. Και μετά μαθαίνω για την πλατφόρμα και μαθαίνει και η πλατφόρμα για μας, του Antenna, το Antenna το Plus, και εκδηλώνει ενδιαφέρον και μα ζητάει σενάρια, τα διαβάζουν, μα λένε τα καλύτερα λόγια. Κατάλαβα δηλαδή ότι το, το είδαν πολύ σοβαρά και το, το, είδαν και το μελέτησαν καλά αυτό το σενάριο. Δεν θέλησαν να, καμία αλλαγή, μου δώσαν την απόλυτη ελευθερία να γράψω ό,τι θέλω. Αυτό είναι ένα συν. Από εκεί και πέρα θα είμαι απόλυτα ειλικρινή. Αν αυτή η σειρά έβγαινε στην ελεύθερη τηλεόραση, την επόμενη μέρα θα έπρεπε να ακούσουμε τον καθένα να λέει: Συγγνώμη που θα το πω, το μακρύ του και το κοντό του. Το έχω ζήσει με το παραπέντε, που μου το είχαν κόψει 880 κομμάτια και το παίζανε και το σχολιάζανε. Ε, και θα χαλούσε την θέαση, δηλαδή, εγώ θέλω αυτή τη σειρά να τη δει κάποιο όταν θελήσει, στην ησυχία του και θέλω να νιώσει. Και αυτό έχει καταφέρει αυτή η σειρά. Θέλω να τον αγγίξει την καρδιά του. Δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα, δεν με ενδιαφέρει τι παίζει απέναντι, δεν με ενδιαφέρει το να βγει ο άλλο και να πει τη γνώμη του το πρωί και να πει τι ωραία, ή μένα μ' άρεσε αυτό, μένα δεν μ' άρεσε εκείνο. Δεν με νοιάζει τίποτα τέτοιο. Τα έχω κάνει, τα έχω ζήσει, τα ευχαριστήθηκα, τα, τα έχω κάνει. Θέλω να φτιάξω κάτι που τον άλλον να τον αγγίξει βαθιά στην καρδιά, να μπορέσει να το δει στην ησυχία του και να του αλλάξει ίσω και τη ζωή. Και αυτό συνέβη με αυτή τη σειρά. Οπότε το να είναι στην ελεύθερη τηλεόραση και να την συζητάμε με αυτό τον τρόπο, να βγαίνουμε και να λέμε με ένα μενόχληση το φιλί. Α, είχε κι άλλο γκέι φιλί, είχε αυτό το επεισόδιο και δεν ξέρω ε, ήταν το, γιατί έχει σημαντικό ότι ξεκινάει με ξεκινάει γκέι φιλί. Με γκέι φιλί. Με το που το είδα λέω, Α, γι' αυτό δεν παίζει τηλεόραση. Με το που πάτησε το play, είμαστε σίγουρη. Θα παίζει, αλλά ξέρει τι. Την άλλη μέρα θα καθόμαστε και θα συζητούσαμε όλοι αυτό, που δεν είναι αυτό το θέμα μα, έτσι. Ε, θα γινόταν αυτό το πράγμα. Ήθελα να την προστατεύσω. Την αγαπάω τόσο πολύ αυτή τη δουλειά που ήθελα να την προστατεύσω με νύχια και με δόντια από οποιονδήποτε θα τη έκανε κακό. Όταν έγινε και αυτό που έγινε με τον πάνω. Ήταν άλλο ένα λόγο παραπάνω. Βέβαια, είχαμε πάρει ήδη την απόφαση. Έτσι, πεζόταν ήδη και, Λέω, σκέψου δηλαδή τώρα το... Ν, 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 άλλος ένας λόγος για να προστατευτεί ακόμα περισσότερο αυτή η δουλειά εκεί λοιπόν είναι προστατευμένη είναι τοποθετημένη σε μια τιμητική θέση κιόλα. είναι η πρώτη ελληνική σειρά με την οποία ξεκίνησε η πλατφόρμα και είναι πάντα εκεί και περιμένει όποιον θέλει να, να τη δει και να του εξομολογηθεί όλα τα, τα μυστικά. Δεν είναι ωραία τώρα. απάντησα. Ήταν πολύ ωραία. Πολλά είπα, βέβαια. Είναι λίγο φοφικά. Δεν θα πολύ. κόψω τίποτα Εντάξει. από αυτό που είπε. Ε, Πάντω εγώ την προτείνω ανεπιφύλακτα να, να τη δούν όλοι οι γονεί ναι. για εσύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι για του γονεί και για τα παιδιά. Γιατί να σου πω κάτι, και οι δικοί μου οι γονεί, α πούμε, δεν είχαν τη βοήθεια που θα έπρεπε να έχουν για να ξέρουν πώ να αντιμετωπίσουν το παιδί του. Εγώ δεν είχα τη βοήθεια για να ξέρω. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κατηγορούμε του γονεί μα, εάν τυχόν δεν καταλάβαιναν κάποια πράγματα. Και το λέει κιόλα ο πατέρα σε κάποιο επεισόδιο στο 5 ότι δεν ήξερα. Θα μου πει δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Ε, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αλλάζει τι ισορροπίε μέσα στην οικογένεια. Βέβαια, ζεις, ζούσαν οι γονεί μα και σε μια γενιά που ό,τι ξέραν για το parenting ήταν ναι. από τον περίγυρό του. Δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Όχι ότι του δικαιολογώ. Γιατί οι ακραίε εκδηλώσει. Ε, ναι, ναι. Ε, στη σειρά βέβαια δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίο έχει ακραία εκδήλωση. Απλώ πέρα... δεν μπόρεσε να φτιάξει. Ναι. Οι ακραίε εκδηλώσει εντάξει, είναι άλλη ναι, κατηγορία. Αυτό δεν δε δικαιολογείται κανέναν. Ε, εσένα σου ήταν. Εσύ το είχε προφανώ καταλάβει από μικρό. Ναι, ε, ναι, ναι. Τέλο πάντων, είναι ρε παιδί μου, εκεί μέχρι την εφηβεία, όταν ε, είσαι σε αυτή τη φάση, το καταλαβαίνει. Ε, Στου γονεί σου θυμάσαι ποτέ έκανε coming out, Το. Μπορεί να γίνει. <laughs> <laughs> Όχι, μωρή, μεγάλη Το 1995 <laughs> τότε. <laughs> τότε. Ε, ορίστε. Μαζί με το coming out, σου γεννήθηκα κι εγώ. <laughs> <laughs> ναι, σου ήταν δύσκολο. Ε, βέβαια, ε, βέβαια ήταν. Έχει να δώσει λίγο συμβουλέ σε παιδιά που φοβούνται να το κάνουν γιατί πολλέ φορέ και όταν ανεβάζω κάτι στο Instagram, α πούμε, με ρωτάνε. Mm. Είμαι γκέι, είμαι λεσβία. Πώ το λέω στη μάνα μου ναι. που είναι ομοφοβική, Ναι. Δεν θέλω να πω εγώ συμβουλή γιατί δεν είμαι ειδικό. Ε, Θέλω να πω ότι, δεν θέλω να πιέζεται κανένας και ο καθένας να το, να, να, να το πει όποτε αισθανθεί ότι θέλει να το πει. Δηλαδή δεν υπάρχει πες το τώρα μην το πεις το... Και επίση ο καθένας γνωρίζει το, το περιβάλλον του Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πω σε κάποιον, μα ναι, πήγαινε, πες, δεν ξέρω το περιβάλλον, δεν ξέρω τον μπαμπά, τη μαμά, κατάλαβες, δεν θέλω να... Ναι, γιατί μπορεί να το διώξουν από το σπίτι το παιδί, ναι. Υπάρχει όμως το 11528, είναι η γραμμή υποστήριξης για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και αξίζει να πάρει ένα παιδί τηλέφωνο εκεί στο 11528, υπάρχουν ψυχολόγοι που θα το ακούσουν και θα μπορέσουν αλλιώ να ζυγίσουν, σε <σχυσίλω> όπα, αλλιώς να ζυγίσουν την... Την κατάσταση. Είναι άνθρωποι που είναι ειδικοί. Έχω κι εγώ μια ειδίκευση ω ΛΟΑΤΚΙ παιδί, και ω τέτοιο μιλάω, δεν μιλάω ω κάτι άλλο, και γι' αυτό μιλάω και συχνά για αυτό το θέμα γιατί. Αυτή είναι και η δικότητά μου. Δεν σα έχω πει τίποτα για τα εμβόλια, δεν σα έχω πει τίποτα για το, τη γυναική ενδυνάμωση, που φυσικά και είμαι υπέρ αλλά δεν είμαι γυναίκα για να μιλήσω. Είναι άλλε αρμόδιε. Δεν σα λέω τέτοια πράγματα. Αυτό ξέρω, γι' αυτό θα σα τα πω. Πάντως ούτε σε... σα έχω πει για τη βενζίνη, παιδιά, τι να κάνετε τώρα που ανέβηκε. Δεν είμαι ούτε βενζινά, ούτε υπουργό ανάπτυξη, δεν ξέρω τι. Λότκι γι' όμω έχω υπάρξει. Οπότε ω τέτοιο, ναι, καταλαβαίνω τη δυσκολία. Ζυγίστε το, δείτε το. Ε, μιλήστε σε ένα ψυχολόγο, υπάρχουν φίλοι γύρω-γύρω, φτιάξτε το όμορφο το περιβάλλον σας. Γενικότερα, με, μου άρεσαν πολύ οι ρόλοι που έφτιαξε για τη σειρά. Δηλαδή και ο ρόλο σου και αδαρέσει. Ναι. Ενώ ήθελα να το χτυπήσω πολύ κα... από το πρώτο δευτερόλεπτο. Και είναι τόσο γλυκό άνθρωπο. Είναι αυτές. πραγματικά είναι γλυκό άνθρωπο. Επίση αλλά... το έπαιξε και σαν. Όχι κακό άνθρωπο, αλλά σαν. Ναι. Ένα Κανονικό κύριο. Μα έτσι είναι. Δυστυχώ ναι. αυτέ οι αντιλήψει υπάρχουν μέσα στην κανονικότητά του. Ναι. Και του μπιμπίλα ο ρόλο, Γενικότερα, μα είναι, την έχω βάλει. Δεν ξέρω πια να βάλω δική σου σειρά τόπ. Δηλαδή, η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Mm, Πραγματικά. Ευχαριστώ. Όσο πάει, δηλαδή, ε, μεγαλώνεις πολύ, οριμάζει πολύ όμορφα. Και... ζωή μου, πολύ σε ευχαριστώ. Θέλω, με, δηλαδή, νομίζω ότι είσαι ο μόνο άνθρωπο που δεν θα απομυθοποιήσω ποτέ. Μακάρι, το εύχομαι να μην κάνω κάτι στραβό πολύ και Όχι, να Όχι, με... κάθε φορά που μιλάς να τριχιάζω, άσε με. Ε. Όταν δηλαδή βλέπω. Ό, λαθάκια ότι και κάνουμε δε... όλοι μα και εγώ θα κάνω και έχω κάνει και. Καλά, να πίσω και, τέχεις... και, να ζητήσω και συγγνώμη, ναι. Πάντοτε θα κάνουμε λαθάκια και να μην βάζουμε την ταμπέλα του, του τέλειου ούτε στον άλλον ούτε στον εαυτό μας. Ε, και αυτό αξίζει κιόλα. Έτσι, έτσι καλυτερεύει, κοιτάζοντα το λάθο σου. Ισχυρά. Και αυτό. εγώ κάτι είδα, και μ, αυτό πρέπει να το διορθώσω στον εαυτό μου. Και έτσι έφτασε το σημείο να γράψω αυτό που είναι για μένα είναι το ωραίοτερο το σενάριο που έχω γράψει. Δηλαδή, διόρθωσα λάθη από τα προηγούμενα. Εντάξει, κλάψαμε λίγο. Βέβαια, που δεν έχουμε κλάψει μαζί σου, τέλο πάντων. Έτσι είναι η ζωή. <laughs> Καλά. Τέλο πάντων. Τα λέω και αυτά. Τώρα το πάω λίγο μπερδεμένα. Ε, όταν είχα έρθει, το οποίο θέλει να να σηκώσει το ναι. χέρι του. Φορούσαμε μάσκες τότε στα θέατρα ναι. και έκλαιγα μέσα από τη μάσκα. Έλα. <laughs> και λέω, γιατί μου το κάνει αυτό το πράγμα. <laughs> εκεί στη σκηνή με την Κατιάνη. Ναι. Την... ναι, εκεί προφανώ. Ναι. Όλοι εκεί κλαίμε. Αλλά είναι. Τέλο πάντων, θα, παί... θα συνεχι... συνεχίζεται. Με άλλη θεία. Το οποίο θέλει. Θα συνεχιστεί από του χρόνου. Το όποιο θέλει θα γίνει, όχι του χρόνου, στο θέατρο ήδη θα είναι το καινούριο μου θεατρικό έργο, για το οποίο δεν μπορώ να σου πω πολλά. Θα σου πω τον τίτλο. 42497. Και μην ρωτήσει τι είναι αυτό. Είναι αυτό ο αριθμό είναι ο τίτλο. Ε, θα ξεκινήσει το, με τη νέα σεζόν, έτσι. Το όποιο θέλει να χωρίσει όμω, και είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό, ανεβαίνει πάνω στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει μια συμπαραγωγή των θεατρικών σκηνών και του κρατικού Θεάτρου θε... Βορείου Ελλάδος και θα παιχτεί στο Βασιλικό Θέατρο. Μεγάλη χλυδί. <γίλει> στο <Glithe> λέμε. Για να πάτε να το δείτε, <γιλει> είναι <γιλει> Είνα κλάμα. Με όπα. Με Θεσσαλονική ηθοποιού. Με παιδιά που είναι από εκεί, από τη Θεσσαλονίκη. Έλα λίγο. Ναι. Ήταν μια ιδέα που είχαμε και την ήθελα πάρα πολύ. Γιατί και εγώ έτσι ξεκίνησα. Από μια θεατρική ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Και ήθελα να δώσω τη δυνατότητα σε, σε, στη σε νέα παιδιά τη Θεσσαλονίκη να, να κάνουν το ίδιο, να φτιάξουμε μια θεατρική ομάδα και να παιχτεί εκεί. Στη σειρά πήρε και πολλούς τοπιούς από, την, από το θεατρικό. Έγραφα το, το ρόλο του Οδυσσέα, τον έγραφα για το Πάνο, ούτως ή άλλως, χωρίς να το ξέρει ο Πάνος. Τη ε, της Μαριλού, για τη Μαριλού δεν ήμουν σίγουρο αν, αν, ήθελα να κάνει την Νάνση τη Χρύσα. Στην πορεία σκέφτηκα ότι θέλω να είναι η Χρύσα. Και όταν τη το έδωσα να το διαβάσει, αυτήν σκεφτόταν. Αχ, ωραία θα ήταν να κάνω την Άνση. Αν μπαίνει το πόντι μου εκεί. Όχι. Όσο. Ωραία θα ήταν να κάνω την Άνση. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα. Εντάξει, ω Χρήσα, ναι. Πιο πολύ ταιριάζει ω Χρήσα και να είμαι φίλη με τον πάνω. Ε, αλλά τον ρόλο του πάνω, του Οδυσσέα τον έγραφε για τον πάνω. Πάντοτε αισθανόμουν ότι είχα μία περίεργη, ιδιαίτερη σύνδεση με τον πάνω που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Mm. Δηλαδή αυτό το έγραφα για αυτόν. Δεν του το είχα πει ποτέ. Νομίζω ότι το είπα μετά το τέταρτο επεισόδιο. Τού στείλα τα πρώτα τέσσερα επεισόδια και διάβασε. Και προφανώ είπε κατευθείαν ναι. Είπε, αυτό το σκέφτεσαι για μένα. Ναι. Mm. Αυτό είσαι εσύ. Ναι. Ε, πώ θα το κάνω εγώ αφού είσαι εσύ. Ε, λέω αφού κατάλαβε ότι είμαι εγώ. Και εσύ ξέρει πώ είμαι. Ξέρει πώ να παίξει και τον ρόλο. Και λέει, Α, ναι, σωστά. Και αυτό είπαμε. Δεν, δεν χρειάστηκε να του πω τίποτα άλλο μετά για να το εξηγήσω. Το... Του τέργεξε πάρα πολύ. Του πολύ. Αλλά το έγραφα και, και, και πάνω του, ναι, πραγματικά. Η επιλογή των τραγουδιών στη σειρά, πώ έγινε. Ε, το, ο, το τραγούδι που ξεκινάει με το φίβο. Το φίβο τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον αγαπώ πολύ. Ήταν. Ε, ε, έπαιρνε του δίσκους του. Μία φορά, παιδιά, είχα μείνει, νομίζω, με ένα. επιδραχμόν δραχ, τώρα και είχα ένα πεντοχίλιαρο για να περάσω το Σαββατοκύριακο. Και έλεγα, εντάξει, λίγο good, λίγο αυτά, λίγο αυτό. Το Σαββατοκύριακο, όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα βγει. Mm. Και έτσι όπω είμαι στα δύο και ήταν τα. Ποια ήταν τότε, ένα δισκάδικο μεγάλο. Το Μητρόπολη. Μπορεί αυτό να ήταν. ενώ μέσα, είχε βγει τότε το. Ποιο είχα. Τέλο πήρα το δίσκο του φίβου. Δεν θυμάμαι πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι πατατάκια και τέτοια. Και πώ ένιωσε που συνεργάστηκε μαζί του. Ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Το αστείο είναι ότι ήταν η ιδέα του σταμάτη, του σκηνοθέτη μα, του σταμάτη του πατρόνι, που είναι και ο κολλητό μου φίλο εδώ στην Αθήνα. Και το σκέφτηκε ο σταμάτη και λέω. Αυτό έπρεπε να το είχα σκεφτεί εγώ. Γιατί το σκέφτηκε ο σταμάτη. Όχι, είναι Βρεθήκαμε, ναι, και ταιριάξαμε πάρα πολύ. Το τραγούδι που έγραψε. Το, στο τρίτο επεισόδιο εκεί που φεύγει ο Οδυσσέας και παίζει. Είναι το αμάξι και ναι, από ναι, ναι, Που είναι το αμάξι ναι, σου ναι, έμαθα. ναι, ναι, είναι το αμάξι μου. Αυτό το έγραψε σχεδόν αμέσω μετά από την ε, μ, πρεμιέρα του. Όποιο θέλει να χωρίσει την τρίτη χρονιά, όταν ήρθε πια ο Φίβο για να δει και, και μένα, για να δει και, την, και τη Μαριλού και, το, και τον, και Πάνο. Και όλη την παράσταση, εν πάση Μετά από αυτή την παράσταση, του η έμπνευση, έγραψε αυτό το τραγούδι και μου, το, και μου μα το έστειλε. Ναι, 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 Από μό... Α, ναι, όχι. Το... Ναι, είπε, αποφάσισε ναι. ότι θα γράψω αυτό το τραγούδι. Ναι, δεν του είπατε. Θέλουμε, θέλουμε αυτό. ένα για. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Και είδαμε ότι αυτό πρέπει να πέσει εκεί. Όχι, είναι εξαιρετικό. Ένα ναι. άνθρωπος άνθρωπο που δεν έχει δει τη σειρά και θα τη δει. Ναι. Τι επίγευση αφήνει τον. Τι, τι επίγευση βασικά είχε εσύ σκοπό να αφήνει στο θέατη αυτή η σειρά. Νομίζω ότι το πέτυχε καταρχά και είναι και ακόμα πιο έντονη. Ε, νομίζω ότι γελάς, ότι συγκινείσαι, ε, είναι πολύ αληθινή, είναι σαν ζωή, είναι σαν να μην είναι σύριαλ σε Συγκινήσω. πολλά σημεία. Ε, νομίζω ότι του αφήνει πολύ γλύκα και κάτι όμορφο μέσα στην, στην καρδιά. Τον ταράζει λίγο η ιστορία της Νάνση, ειδικά στο τέλος. Δεν λέμε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα, αλλά ναι είναι ένα χαστούκι. Έχω δει δηλαδή ανθρώπους που μου έχουν πει ότι αυτό με τάραξε πολύ. Ναι. Με κλώνησε. Ήδη από τα μισά ξεκινάει λίγο να σπάει. Όχι από τα μισά από... Και ξέρεις τι χαίρομαι πάρα πολύ εξόδια. γιατί και η Λένα... Η δροσάκι που παίζει και που είναι εξαιρετική σε αυτό το ρόλο. Είναι η Μαριλένα. Είναι ο δράκουλας. <laughs> <laughs> όχι, όχι. Ε, κοινά για κάποιο ναι. λόγο. Ε, σε συνεννόηση με το Σταμάτη, όλο το υπόλοιπο Μέχρι να δούμε τι θα συμβεί στην Άνση. Δεν το παίζει κομικά, δεν το παίζει ω κομική ηθοποιό. Θα μπορούσε. Αυτά που λέει θα μπορούσαν να ήταν αστεία. Όχι, είναι εξαιρετική. Περισσότερο είναι εκνευριστικά. Σε εκνευρίζει, ναι. σε εκνευρίζει. Γιατί αν γελούσε, δεν θα μπορούσε να γίνει μετά αυτή η μεταστροφή που γίνεται στο τέλο. Είναι εκνευριστική με όλη αυτή τη στάση που κάνει. Σε κάνει έχει, να τη, τη συχαίνει. Να την αντιπαθήσει, ναι, και μετά γίνεται αυτό που γίνεται. Αλλά ξεσκεπάζει όλο το. Ναι. Όλο το τέτοιο. Α, δεν ξέρω, εσύ ξέρει περισσότερο. Εγώ στο νησάκι μου κάθομαι τα γατιά. Το αγαπημένο σου δικό σου επεισόδιο ποια είναι. Όλοι μου λένε το, το 9 του αρέσει πάρα πολύ. Στο 9 μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να σου πω αγαπημένε σκηνέ. Ωραία. Λοιπόν, μια πολύ αγαπημένη σκηνή είναι σίγουρα το τρίτο επεισόδιο, το αυτοκίνητο, του ναι. το τραγούδι του φίβου. Η ντουλάπα. Η συζήτηση στην Τουλάπα mm. στο τέταρτο επεισόδιο. Πολύ αγαπημένη σκηνή. Που είναι, μιλάτε για αυτό μέσα στην Τουλάπα. Ναι, που είναι ναι. μέσα στην τουλάπα και μπαμπάς ναι, 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 και ναι. μπαμπάς και γιος. Ε, η αγαπημένη μου ατάκα είναι από το έκτο επεισόδιο, εκεί που έχουν πάει όλη η οικογένεια μαζί με τον Κρήτονα στη Θεσσαλονίκη, όλη εκείνη η συζήτηση και ειδικά με τον Γκάντι και το τόσο δύνατο ψάχνουμε. Αυτό... Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το τηλεφώνημα στο ένα το επεισόδιο που είναι το κλείσιμο το ένα το επεισόδιο Νάνση Οδυσσέας. Ναι, ναι. Και μου αρέσει είναι. πάρα πολύ. Ε... Ε, είπα κάποιε πολύ κ. αγαπημένες Ο, ο κύριος Σομελιέ <laughs> <laughs> <Ο κ. laughs> και, και μου αρέσει πολύ και η σκηνή της, της, της Αχ, γελάω επίση πολύ Με τη σκηνή της Μαριλού στο τρίτο επεισόδιο Της Χρύσας που του, Με το φυσικό θεραπευτή που λέει Αχ τέλει αυτό να κάνετε κύριε Ελευθέρη Και θα έρθω εγώ εκείνη τη μέρα να σας πάρω Με το αυτοκίνητο να πάμε βόλτα για να μείνει ο Οδυσσέας Στο σπίτι μόνος του Ας πιο καλύτερα κάτι. Αυτό <laughs> 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 Γελάω πολύ. <χαι> Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύει ότι θα γίνει σαν τι άλλε σειρέ που ακόμη λέμε ατάκες μεταξύ μα. Ε, δεν το ξέρω αυτό γιατί αυτήν περισσότερο είχε. Δεν ήταν τόσο τη ατάκα όσο ήταν το, το, το τη κατάσταση και του συναισθήματο. Ε, βέβαια το τόσο αδύνατο ψάχνουμε, το ψάχνουμε, εγώ το έχω κάνει ήδη σλόγγαν. Ε, νομίζω ότι αυτό το είχε περισσότερο ή, Το είχαμε περισσότερο ή, Το, το παραπέντε, α πούμε. Καλά, το παραπέντε. Όλοι μιλάνε ακόμη με ατάκι από το παραπέντε. Ναι, ναι. Πώ ναι. γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν το ήξερα. Δεν το είχα καταλάβει. Η ανιψιά μου το είπε. Η ανιψιά μου είναι ηθοποιό. Η ανιψιά μου πες τη σειρά. Είναι η αρετή. Είναι Μπράβο, η κοπέλα ναι, 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 που έρχεται και ναι, ναι, παίρνει. Ναι, ναι, ναι. Τη, κάνει τη χρήσα. Λιώμα, αλλά είναι καλή κοπέλα μου λέει, είναι έχεις και... Κατα... Ναι, βες? Είναι και πολύ γλυκούλα. Είναι πολύ γλυκούλα και πάρα πολύ καλή. <laughs> ναι, 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 Εγώ ένιωσα μια ταύτιση με τη χρήση πάντως ναι. στην όλη φάση. Ναι, ε, με, γενικά με έχει αγγίξει σε όλα αυτή η σειρά, δεν ναι. <laughs> μπορώ να να το εξηγήσω. <laughs> Όχι, δεν ξέρω τι παιδιά. <laughs> ναι. ε, μου έλεγε ότι έχεις καταλάβει, λέει, τι, έχεις, τι έχει γίνει στην pop στη κουλτούρα με, με, αυτή τη σειρά. Έχεις... Ε, φυσικά και λέμε ακόμα ατάκε. και το καταλαβαίνω. Ναι. Το κλάμα. Το κλάμα που έριξα στο, όταν πέθανε η γιαγιά του ναι. Σπύρου που έκλαιγα με αναφιλητά και να μπορώ να συνέλθω στο τελευταίο επεισόδιο. Μετά θυμάμαι ότι σας είδα και στον πρετεντέρι. Ναι, το τελευταίο επεισόδιο του μεταξύ του είχαμε δει πω, πω. Ε, στο σπίτι του Αργύρη στη Χαλκίδα ο Αργύρης, εγώ, η Αγγελική και η Σμαράγδα ήμασταν στο σπίτι του ο Αργύρη και το βλέπαμε. Η Ελισάβετ με τη Ζέτα ήταν κάπου στην Κύπρο, ήταν κάτι μουσικά βραβεία είχε παρουσίαση νομίζω. Οπότε μιλούσαμε με τηλεφωνήματα. Και την ώρα που το βλέπω, μα ερχόντουσαν μηνύματα, τηλεφωνήματα okay. από, από φίλου που κλαίγανε, που δεν το πίστευαν, που περίμεναν κάτι πολύ πιο αστείο και που συγκινήθηκαν πάρα πολύ. Φοβερά δύσκολο αυτό. Πώ έγινε μια τόσο αστεία σειρά να μπορέσει να συγκινήσει τόσο κόσμο. Καλά, ήταν αστείο. Είναι το δικό σου το χιούμορ το που τον καταστρέφει. Τον άλλο τον ψυχοπλακώνει, γιατί είναι όλη η, η σκληρή πραγματικότητα. Συγγνώμη. Τότε αντιλαμβανόσουν ότι. Το παραπέντε πραγματεύεται μία γυναικοκτονία ουσιαστικά. Γιατί αυτό είναι. Φοβερό δεν είναι, ναι. Εγώ το έφαγα το, το realization Φέτο όταν γράφαμε τι ερωτήσει που είμαι σε φάση το παραπέντε. Ναι. μία γυναικοκτονία. Ναι, ναι. Από εκεί ξεκινάει. Και είναι πέντε άνθρωποι που προσπαθούν ναι. να βρούνε... Όχι, δεν τότε. Δεν. Εντάξει, δεν μπήκε τυχαία. Αλλά ήταν περισσότερο ξεκινούσε με το η απονομή δικαιοσύνη και το καλό εναντίον του κακού. Αυτό, αυτό. Πάνω εκεί ήθελα να, να πατήσω ένα από τα. Στην πορεία, ναι, κατάλαβα. κατάλαβα ε, αποφάσισα ότι το έγκλημα θα είναι αυτό και ότι θα είναι και πέντε οι δράστε και θα συμβολίζει ο καθένα αυτό το οποίο συμβολίζει ούτω ή άλλω, ναι. Πώ έχουν έρθει έτσι τα πράγματα και τι κρίμα που είναι τόσο επίκαιρο κατά κάποιο τρόπο. Ήταν πώς πάντως πάνω. πολύ περίπλοκη σειρά και ναι. πραγματικά εμένα μου έκανε και εντύπωση στο κομμάτι το πώς κατάφερες να, να είσαι πιστός σε mm. όλο το σενάριο και να το γράψεις χωρίς να... Βγαίνει κανεί από το χαρακτήρα του και από Ναι, χωρίς... βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι συνεπή. Να είναι συνεπή ο χαρακτήρα. Θέλω να είναι συνεπή. Δεν μ' αρέσει όταν βλέπω και σε ξένε σειρέ ακόμα πράγματα τα οποία, οκ, okay, αυτό αντικειμενικά δεν θα το έκανε ποτέ ο συγκεκριμένο ήρωα. Προσπαθώ οι χαρακτήρε μου να είναι πάρα πολύ συνεπεί πάντοτε, αλλά για να μην παγιδευτώ κιόλα, φροντίζω πάντοτε να γράψω και ένα χαρακτήρα, ο οποίο να μπορεί να είναι όσο συνεπή θέλει και να κάνει ό,τι χαζομάρα του κατέβει στο κεφάλι. Θεοπούλα, α πούμε. Ναι. Η Θεοπούλα πήρε και κατήγγειλε την Αγγέλα ε, ότι είναι εδώ, είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι. Συνεπέ είναι για τη Θεοπούλα. Αλλά θέλω να σου πω ότι ε, ε, ήθελα να έχω αυτή Έχει την ελευθερία. Εκεί το... ξεσπά. Στι Σαββατογεννημένε είχα και την Τάμι και το Χωσέ, που δεν δεν υπήρχε κάποιο κανόνα συμπεριφορά, ας <χ> πούμε. Τα κάναν όλα. Ο, ο Χωσέ ήταν μπάι. Νομίζω ναι. Ναι, ο μπάι ήταν ο Χωσέ. Αυτό μου έβγαζε. Μπάι ήταν. Νομίζω το κάπου το έλεγε κιόλα. Εκεί στα τα ξαδέρφια και τα προφυλακτικά κι αυτά, ναι, ω μπάι. Άρα έχω παίξει ένα μπάι, ένα ασεξουαλ, ένα γκέι. Ασεξουαλ ήταν ο Σπύρος. Ναι. Έπαιξε ένα στρέτ στο τέτοιο. Στι αίρε. Μάλλον εκεί δεν είχαμε, δεν εμφάνισε ποτέ ούτε γυναίκα ούτε παιδί Α, ούτε ναι, τίποτα. Δεν σε έναν unknown Δεν Γιατί... μάθαμε ποτέ. Μα δεν ήταν απ' έξω κιόλα. Ε, είχαμε μία κύρωση και ξαφνικά πήρε αυτό το ρόλο. Ναι. Σου τέλειωσα. Έπαιξα straight στο θέατρο. Έλα τώρα με την Κατερίνα. Α, ναι, όντω. Έλα, σε παρακαλώ. Α, εγώ στο τέλο έλεγα, επειδή δεν είχα δει την ταινία ποτέ, έλεγα ότι θα, okay, θα μάθουμε ότι είναι γκέι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό στην πραγματικότητα. Αυτοί δεν είχαν σεξουαλικέ επαφέ. Γιατί αυτή. Ναι, Λέμε το τώρα είχα... γιατί φάνηκε στο σοπράνο. Ναι, 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 Γιατί αυτή είχε σύγχυση. Γενικά ρε Γιώργο μου. Αλλά <laughs> αυτό <laughs> είχε, είχε ερωμένη σταθερά πάρα πολλά χρόνια. Ε, που ζούσαν και μαζί, είχε δύο σπίτια στην ουσία. Σε ένα σπίτι ήταν με την ερωμένη του, ένα ήταν με, την, με τη γυναίκα του. Και το ήξερε η γυναίκα του, ήταν λίγο περίεργα ναι, τα αλλά πράγματα. Εσύ έτσι όπω τον έπαιξε το ρόλο, εμένα μου έδειξε ότι ήσουν, την αγαπούσε την πολύ. Αγαπού, και αυτό την αγαπούσε. Αγαπιόντουσαν και στην πραγματικότητα αγαπιόντουσαν πολύ αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Λέω τώρα που το θυμάμαι. Ναι. Όχι, ήταν εξαιρετικό. θέλω να καταλάβει ότι τα έχω δει όλα. Ό,τι έχει κάνει, το έχω Δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι. Έχει παίξει και στο Μιλά μου βρώμικα. Α, ναι, βέβαια. ο εξολοθρευτή. Μαζί με τον Αργύρι. Μαζί με τον Αργύρι. Το ξαναβλέπα πρόσφατα και εγώ θα Λέω. Αυτό εγώ γιατί το είχα δει ότι ήταν εδώ. Έχω παίξει εκεί. Έχω κάνει στο, στα, στο, ψυχίατρο. Α, το σύγκλι δεν το έχω δει τώρα, μη σου πω ψέματα. Έχω κάνει στην Ταντά ένα γκέστ. Αυτό έγινε μετά τι Σαββατογεννημένε. Έχω κάνει ένα guest σε μια σειρά του Sky, τόσο έχω εσένα, Τώρα σκέφτομαι τα guest που έχω κάνει σε σειρέ. Αυτά και άλλο ένα guest σε μια σειρά του Αντένα, το Δίσμα μαδιά μου, που το έγραφε ένα φίλο μου, πάρα πολύ καλό μου φίλο, ο Αντώνη. Ο οποίο Αντώνη μου έχει κάνει και αυτή την μπλούζα. Περίμενε. Η οποία <laughs> μπορεί <laughs> να φαίνεται μια απλή. Όπα, μαύρη μπλούζα, αλλά κοίτα το τι έχει. Αν γυρίσω πίσω, <laughs> μπορεί να το κάνω αυτό. <laughs> ναι. Α, έχει. Πώ το λένε. <laughs> Ρόπτρο και χτυπά και είναι και λιουδάρι, <laughs> γιατί εγώ είμαι λέον. <laughs> ο Αντώνη είναι σχεδιαστή μόδα και έχει φτιάξει αυτά τα ρούχα τα υπέροχα. Είναι εξαιρετική. <laughs> 5BC <laughs> λέγεται. Περί... Θα βάλουμε ε, link στην περιγραφή. Α, Μετά ναι, θα, θα το σου πάλι. στείλω το τέτοιο. Αμέ. 5BC, 5 BC, 5ο αιώνα Έτσι τα λέει. Και αυτό το έφτιαξε από μένα που είμαι λιοντάρι. Και μου λέει: Ωραία, θα σκόνω αυτό και θα σε χτυπάνε στο, στην πλάτη και θα γυρνά. <laughs> Όντω. Έξυπνο αυτό. <laughs> <laughs> Πολύ ωραία. Έχει ναι. βάλει ποτέ σου easter eggs σε σειρά. Easter egg είναι, για εξήγησέ το στο Boomer το φίλο σου. Easter ακριβώς. egg είναι ότι ρε παιδί μου έχω βάλει. Κάτι, κάτι το οποίο κάτι. Είναι, το καταλάβουμε μόνο εμεί. Ναι. Κάτι ή που μπορεί να το καταλάβει και το κοινό που σε παρακολουθεί ναι, Π.χ. έχω βάλει ένα όνομα από το παραπέντε Α. Σε ένα Κατάλαβα Βέβαια έχω δει ένα που έχεις βάλει Που δεν είναι δικό σου easter egg Έχεις πίνακα της Μίρικας Παπακοσταντίνου Αυτό που όμως Όταν ναι. το είδα τσίριξα Αυτό το είχε το μαγαζί Αλήθεια. Ναι. νομίζω Νόμιζα ήταν δικό σου. Ήταν του μαγαζιού και πήρε μάλιστα και ο Σταμάτη. Νομίζω ότι ο Σταμάτη, ο πατρόνη, που είναι πάρα πολύ φίλο με την Μίρκα, γιατί ήταν μαζί στο Σόι του Α. Ε, την πήρε τηλέφωνο και τη είπε ότι έχουμε στο μαγαζί που έχουμε έρθει υπάρχει αυτό και αυτό. Είσαι εντάξει με το να παίξει. Και μου λέει ναι, εντάξει, με αφήστε το. Ναι. Αυτό το μαγαζί είναι μαγαζί στις ΣΕΡΕΣ, είναι μια πεπέροχο καφέ στις ΣΕΡΕΣ, το οποίο το έχει η αδερφή του Κωνσταντίνου του Παπαχρόνη. Αν τον θυμάστε, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, που κάπου εκεί στην ηλικία των 30 ετών ε, 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 έχασε τη ζωή του. Νομίζω, νομίζω από τροχαίο και αυτός, αν θυμάμαι καλά. Κάπου εκεί το 2010-2011 έγινε αυτό. Και είναι η αδερφή του που το έχει. Καραμική γύρισμα. Mm. Είχε και, μια, είχε και μια δικιά του φωτογραφία. Δεν. δεν είπαμε, ναι, α μην... συμφωνήσουμε και με την αδερφή του, ας τη βγάλουμε τη φωτογραφία και έπαιξε το, το κάδρο από πίσω. Ναι. Τι ξεχωριστό πιστεύεις ότι έχουν τα έργα σου και έχουν αγαπηθεί τόσο. Νιώθω ότι είναι βγαλμένα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Νομίζω ότι αυτό έχουν. Είναι πολύ συναισθηματικά. Είναι βαθιά συναισθηματικά. Γι' αυτό δεν γράφω και τόσο συχνά. Δεν είναι δουλειέ ότι. Αχ, έχω και αυτό ναι, να κάτσω να. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ειλικρινή. Ειδικά οι σέρε είναι το πιο ειλικρινέ πράγμα που έχω γράψει. Θέλω να μα πει ταινίε ή βιβλία που έχουν καθορίσει το χιούμορ σου. Α, ούπολα. Λοιπόν, μία σειρά τη οποία το χιούμορ το λάτρευα, και υπάρχει μία τάκα το 11 σιγά μην υπάρχει τέτοιο πράγμα, που την έχω κρατήσει και την έχω βάλει και, και, και στι σέρε και στο θεατρικό. Ήταν μία σειρά που λεγόταν σόουπ αυτή η σειρά είναι 1977-1980, τότε παίζονταν στην Αμερική. Στην Ελλάδα έπαιζε το 1990, γιατί το θυμάμαι, γιατί ήταν η χρονιά που έδινα πανελλαδικές, πολύ πριν γεννηθεί. Οπότε, τι έκανα. Όταν ήμουν πρωινό στο σχολείο, γιατί τότε είχε πρωινό απογευματινό, ε, όταν ήμουν ο πρωινό, γυρνούσα πίσω κατά τι δύο παρά και έλεγα στη μαμά μου: Γράψει το βίντεο να τη δω. Οπότε την έβλεπα, γιατί έπαιζε 12.30. Και όταν ήμουν απογευματινό, έβλεπα πρώτα τη σειρά 12.30 με μία και μετά πήγαινα σχολείο. Τρελό χιούμορ, υπέροχο. Ο Μπίλι Κρίσταλ ήταν η πρώτη δουλειά του Μπίλι Κρίσταλ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, πολλά αμερικά sitcoms, που μ' άρεσαν πολύ, τα χρυσακορίτσια και όλα αυτά. Και μετά ξεκίνησαν τα ελληνικά, δηλαδή η απαράδεκτοι, η αυθαίρετοι, οι, οι, οι τρει που τα λάτρευα, ρέπα παπαθανασίου. Μετά οι σειρέ του Ρίγα, ε, τον Ρίγα Αποστόλου, η Ρίγα Παπαπέτρου, ε, ρίγας Πετρόπουλου, συγγνώμη, ε, Λευτέρης Παπαπέτρου. Ε, που ήταν το ψεύτικο. Ναι, 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 ναι θοδωρή. Ε, τα μπέρδεψα, είδε. Ε, όλα αυτά μ' άρεσαν, τα αγάπησα πολύ και, και νομίζω ότι οι Σαββατογεννημένε. Κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν τον Αρή Αποστόλου. Είχε Ήταν αρκετά ναι. επηρεασμένο και μετά από ένα σημείο και μετά νιώθω ότι βρήκε το δρόμο του και έγινε. Πιο Γιώργο Καπουτζίδης. Ναι, καπουτζίδικο. Καπουτζίδικο, μπράβο. Ναι. Γενικότερα από μικρό αγαπού στην κομμωδία ή απλά σου προέκυψε να είσαι καλό σε αυτό. Ε, όχι, την αγαπούσα. Επίση και σαν. Ο μου μου έλεγε, αυτό μου πήγε στη θεατρική ομάδα ότι το δικό σου το ταλέντο είναι να μαζεύει κόσμο γύρω-γύρω και να του κάνει να γελάνε. Τώρα πώ το κάνει αυτό το επάγγελμα δεν ξέρω. Ε, ήμουνα όμω αυτό ο τύπο που ε, έρχονταν κόσμο στο σπίτι και έλεγα αστείε ιστορίε. Είχα φοβερό μνημονικό και θυμόμουν απίστευτε λεπτομέρειε από αστείε ιστορίε. Έβαζε και λίγο λεωτοπίπερο, τι έκανα πιο αστείε. Δηλαδή το είχα αυτό πάρα πολύ. Επικοινωνιακά το είχα πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Οπότε σου ήταν και εύκολο μετά να το Ναι, 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 ναι. Το ενώ το δράμα ήταν... δεν μου ήταν Δηλαδή και σαν ηθοποιός δεν μου ήταν Ναι, αλλά Μου βγαίνει γράφοντας και μ' αρέσει και συγκινούμε και εγώ ο ίδιος όταν γράφω Όταν έγραφα το παραπέντε, το τελευταίο επεισόδιο ε, Έκλαιγα τόσο πολύ Γιατί στο γύρισμα όταν γυρίσαμε πια στο γύρισμα κλαίγανε όλοι, εκτό από και την Αγγελική. Είμαστε οι μόνοι που δεν κλάψαμε. Γιατί είχατε κλάψει. Η Αγγελική δεν έκλαψε ούτε το. <laughs> Ποτέ. Ε, είχα κλάψει, είχα στερέψει γράφοντά τον. Έγραφα δηλαδή το τι θα γίνει. Και ήταν τόσο πολλά τα δάκρυά μου που δεν έβλεπα μπροστά μου. Την, τον υπολογιστή. Πώ γίνεται να το έχει όλο αυτό το πράγμα μέσα σου, πραγματικά. Όλο αυτό το σενάριο, δηλαδή. Ε, σιγά σιγά, το βρίσκει σιγά σιγά. Και από ένα σημείο και μετά σε πηγαίνει ο ίδιο ο χαρακτήρα. Όταν ο χαρακτήρα έχει ζωή και έχει συνέπεια, όπω είπε. πριν, μα, Σε αυτό, πηγαίνει. Σου, αυτό είναι το συγκλονιστικό. Ξυπνά και σου λέει ο ίδιο χαρακτήρα, Εγώ θέλω να κάνω αυτό. Ακού φωνέ στο μυαλό σου. Ότι τίτλου... Μάλλον, προφανώς, προφανώ, ξέρω εγώ. <laughs> Βλέπω στον ύπνο μου πράγματα τα οποία. Α, ξυπνάμε, φοβερή ιδέα, γράψε. <laughs> <laughs> Παιδιά, ωραία, περνάς στο YouTube. Πιο ωραία είναι από την τηλεόραση. Καλά, έχω και ένα. Και... Εκεί σε βάφουν, σε κάνουν, σε αυτό να το πιούμε. Εδώ είμαστε πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λε αυτό στη δική μου εκπομπή. Ε, κάνε δύο εκπομπέ, δύο, δύο ώρε να καθίσουμε. Όχι, όσο κάτσι, <laughs> Εγώ μέρο Α, μέρο Β. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα σου, Εκεί που λε ότι ε, τα, ήσουν σε φάση που είχε χάσει τον εαυτό σου, α πούμε. Μια δύσκολη στιγμή, βέβαια δεν είναι και τόσο τη καριέρα μου, γιατί δεν είχε ξεκινήσει η καριέρα. Είναι όταν έδωσε εξετάσει απολυτήριε στην δραματική σχολή και κόπηκα. Αυτό ήταν πολύ στενάχωρο Γιατί ήμουν από το 90 στο 95 ήμουν στην νομική. Φεύγω χωρί να πάρω το πτυχίο μου. Λέω στου γονεί μου ότι εγώ θέλω να γίνω ηθοποιό. Του έχω κάνει και coming out, του έχω πει ότι είμαι γκέι, του έχω πει και ότι θα φύγω και από την νομική. Έβαλα πολλά ναι, δύσκολα πράγματα. Τα πέρασαν όμω. Χωρίς Χωρί ψυχοδότη. Ψυχο... Δεν κανεί την οικογένεια. <χωρίς <χωρίς> ε, μόνοι μα ότι κάναμε και κατεβαίνω, με στηρίζουν, κατεβαίνω κάτω στην δραματική άλλα τρία χρόνια σπουδών, πάλι δεν, περνά, πάλι δεν μπαίνω με μια χαραμπίκα και κόφομαι στις απολυτήριες. Χρειάστηκε να δώσω μετά ξανά δεύτερη φορά που πέρασα με μεγάλο Άρα, βαθμό αυτό και αυτό Είναι αυτά. ένα μήνυμα για όλους εσάς που τα παρατάτε με την πρώτη. Ναι. ναι. Γιατί είναι ο Γιώργος Καποτζήρης έτσι Και γύρισα πίσω μετά από 8 χρόνια περιπλάνηση στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα Χωρίς να έχω μια επιτυχία στο ενεργητικό μου. Αυτό ήταν πολύ στενάχωρο. Το θυμάμαι ως... Πω, πω. Ήταν πολύ βαρύ. Ήταν πολύ στενάχωρο. Και είδα ότι και οι ίδιοι πόσο στενάχωρεθηκαν. Δηλαδή είδα και τη μαμά μου πολύ στενάχωρημένη. Και δεν την είδα ότι α, το παιδί μου δεν είναι καλό στο ποιό ή α, το Τι θα κάνει άραγε στη ζωή του, αν το ένα το άφησε, το άλλο δεν πέτυχε, τι θα κάνει. Την είδα στεναχωρημένη και τη είπα: Όμω στεναχωριέσαι. Όλα θα γίνουν όλα. Θα γίνουν καλά. Από εκεί και πέρα, ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια ιδιαίτερα στεναχωριστικά. Ό,τι έχει κάνει πάντω, έχει πετύχει. Καλά πήγαινε. Ναι, είσαι ε, ε, εξαίρεση. Μία φορά στο θέατρο, <χεζα> παίζαμε με, με τη ζέτα και με τον Αργύρι, στο όνειρο. Πώ το λέγανε ρε παιδιά, Όνειρο τη Διπλανή Πόρτα, στο Ελίσια Βολονάκη στο θέατρο. Το οποίο ήταν ένα θεατράκι μικρό κάτω από το Ελίσια Ντενίση, είχε γύρω σε 150 θέσει. Παράσταση πήγαινε καλά, δεν έσκεζε, ήταν γεμάτη τα Σαββατοκύριακα και τι καθημερινέ είχε 50, 70, 100. Εντάξει, τι Παρασκευέ πρέπει να ήταν πάλι γεμάτη. Και έρχεται 50 και 60, α πούμε, είχε Τετάρτη-Πέμπτη, που ήταν λίγο δύσκολε μέρε. Εκεί είναι μία Κυριακή, στα καλά του καθουμένου, χωρί να υπάρχει λόγο, δηλαδή το απόγευμα, γιατί είχαμε διπλή παράσταση, είμαστε σχεδόν γεμάτοι, είχαμε πάνω από 100 άτομα. Και βγαίνουμε στη βραδινή, και βγαίνω και. Ήταν 7 άνθρωποι, ειλικρινά 7, μετρημένοι, και ένα όγδο πίσω-πίσω στο σκοτάδι. Που έμεινα ότι αυτό, γιατί έχει πάει στην τελευταία θέση, μπορεί να καθίσει οπουδήποτε. Οπότε κάνω ένα. Και καταλαβαίνω ότι είναι το παιδί που κρατάει το κυλικείο. Τον βάλανε λίγο για μπούγιο. <συλίξε> Θεέ μου, τι τροπή ήταν αυτή. Αυτή είναι η πιο αποτυχημένη παράσταση, <συλίξε> όχι το έργο, η συγκεκριμένη εκείνη η Κυριακή που έχω λάβει μέρο. Και ήταν πάρα πολύ αστείο, γιατί βλέπω τι γίνεται. Κοιτάζω τον Αργύρι, με κοιτάζει και αυτό <συλίξε> μου κάνει. Ένα, αυτό είναι τώρα. Και, και... παίξατε κανονικά. Ναι, αλλά το αστείο είναι ότι μετά άνοιγα την πόρτα, χτυπούσε το κουδούνι και άνοιγα την πόρτα και έβλεπα τη ζέτα. Έπεφτε χειροκρότημα. Οπότε, χτυπάει το κουδούνι, ανοίγω την πόρτα. Ο κύριο Σομελιέ. ο, ο κύριο Σομελιέ, εκείνη η ζέτα έτσι. Δεν πέφτει το χειροκρότημα και κάνει ζέτα ένα να δει γιατί δεν χειροκορτάνε. Και έκανε αυτό με κοιτάει με ένα έκπληκτη. Τη κλείνω την πόρτα, γιατί κανονικά αυτό ήταν. Την <laughs> άνοιγα, την έκλεινα και μετά την ξανάνοιγα Και όταν την ξανανοίγω για να μπει πια κανονικά, έχει μπει μέσα σκασμένη στα γέλια. Και πήγε βέβαια, το παίξαμε όλο το βράδυ. Αυτό. Να μια αποτυχία. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι πέρασα δύσκολο. <laughs> πέρασα <laughs> ίσω λίγο στενάχωρο σε αυτή την παράσταση, γιατί νομίζω ότι. Ε, φ, ήθελα να ξεκουραστώ. Δεν. Ξέρει τι είχα πάθει. Είχα πάθει διαταραχή υπνου. Oh. Όλη εκείνη τη χρονιά Δύσκολο oh. Και αυτό ήταν λίγο δύσκολο Ήταν δύσκολο δηλαδή ε, ξυπνούσα έπιφτα να κοιμηθώ Εντεκάμιση 12 κουρασμένος Και ξυπνούσα στις δύο η ώρα Το, Μετά από δύο yeah, ώρες yeah, yeah. Και μετά ξαχρυπνούσα, 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 Δεν μπορούσα να κοιμηθώ δεν... Αυτό μου κράτησε πολύ Αυτό ήταν μια στενάχωρη Στιγμή, α πούμε. Ναι, εντάξει, το ξεπέρασε όμω και μάθαμε. Ναι, 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 ναι. ναι. <laughs> 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 Τουλάχιστον. <laughs> Θε να μιλήσουμε λίγο για την εθνική Ελλάδο. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, ε, εντάξει, συγκλονιστική σειρά και είχε βγει και την περίοδο με τη Χρυσή Αυγή που ήταν. Mm. Ε, ναι, ναι. Ήταν πάλι γροθιά στο μάχι <laughs> του ναι. μικροαστού Έλληνα κλασικά-κλασικά. Ε, δεν μάθαμε όμω ποτέ πώ τελείωσε. Ναι, δεν το είδαμε το τέλο. Λόγω του Μέγα. Mega... Ναι, γίνανε. Ε, Εμεί εκείνο το καλοκαίρι υποτίθεται ότι θα κάναμε γυρίσματα, θα πηγαίναμε. Εγώ είχα γράψει ήδη το ένα επεισόδιο, αλλά αυτά έπρεπε να γράψουμε. Είχα γράψει το ένα και μετά δεν ξεκίνησα το δεύτερο. Ξεκίνησα να γράφω τα, από τα τρία τελευταία αυτά τα οποία έπρεπε να γράψω για να πάμε στη Ρουμανία να κάνουμε γυρίσματα. Γιατί θα πηγαίναμε στη Ρουμανία και θα γερνούσαμε το. Το, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα είχαν προκριθεί οι δικέ μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και θα έπρεπε να κάνουμε γυρίσματα εκεί σε μεγάλο πια γήπεδο κέρλινγκ. Έγινε όμως αυτό που γίνεται, Brexit, Capital Controls και όλα αυτά, σταμάτησαν τα πάντα. Τα πάντα. Ε, δεν μπορούσαμε φυσικά να φύγουμε να κάνουμε γυρίσματα. Μιλήσαμε και με τον παραγωγό, λέω, δηλαδή εγώ λέω, τι να κάνω, το να σταματήσω. Μου λέει, εγώ λέει, θα σταματούσα. Σταμάτησα να γράφω. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ με, με όλο αυτό το κλίμα δεν ήμουν καθόλου σε φάση να γράψω. Ήταν ωραίο βέβαια αυτό το ε, αμέσως επόμενο επεισόδιο που είχα γράψει. Ε, Θέλω και να που το δεν είδα τίποτα. Ναι. <laughs> Κάπου το έχω. Ε, και τέλος πάντων, μετά τα κορίτσια κλείσανε όλα θέατρο. Και μετά όταν μας είπαν να το συνεχίσουμε, μας είπανε ναι συνεχίστε το, αν μπορούσαμε να το περιορίσουμε εδώ στην Αθήνα. Να... Παιδιά λέω δεν γίνεται ναι. αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Υποτίθεται ότι αυτές θα πάνε σε ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα θριαμβεύσουν εκεί πέρα, ήταν πολύ συγκεκριμένο το Μ' αρέσει τόσο πολύ που μένει σε αυτό που θέλεις και όπως πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει η σειρά και ναι. δεν υποκύπτεις το... Δηλαδή... Ναι. Για, αλλά δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε να πάμε στη Ρουμανία ναι. γιατί τα κορίτσια είχαν θέατρο, δεν γίνονταν να σταματήσουν οι παραστάσει. Ωραία λέει. Τότε μα είπαν το εξή: Θα περιμένουμε να τελειώσουν τα θέατρα και όταν τελειώσουν τα θέατρα το Πάσχα, πηγαίνετε και το γυρνάτε. Εντάξει, και θα παίξει απλώ με καθυστέρηση, δεν θα μα παρεξηγήσει κανεί. Και μετά μα είπαν ότι, ωραία, περιμένετε. λέω. Έρχεται λοιπόν ο Φεβρουάριο σε κάποια φάση και μου λένε. Ε, να κάνουμε ένα ραντεβού, να δούμε να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες μισό λεπτό να κάνουμε βέβαια αυτή την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μου λένε από το Μέγκα το οποίο δεν έγινε ποτέ και μετά έκλεισε το κανάλι και γι' αυτό δεν το γυρίσαμε ποτέ Εντάξει έχουν λυσάξει όλοι ναι. να γίνει η reunion παραπέντε να ξαναγράψω. Ναι, δεν θα έγραφε ποτέ ένα επεισόδιο. Όχι, δεν θα έγραφα. Γιατί αυτό το πράγμα. Ε, είδε και τα φιλαράκια. Πόσο έξυπνο είναι αυτό που κάνανε. Δεν γράψαν επεισόδιο. ναι Βρέθηκαν και συζήτησαν. Αυτό, οκ, okay, θα το έκανα. Κάντε το. Ναι, εντάξει, αυτό να το κάναμε. Αλλά αν, αν δεν, στι, κάποιος... δεν την αλλάζει αυτή την ιστορία. Είναι αυτή. Πρέπει να είναι αυτή. Αυτή είναι η ιστορία. Τελείωσε. Δηγίνω, έχει κλείσει εντωμεταξύ με τόσο θεωρώ κέριο τρόπο. Τα κλείσε όλα, δεν άφησε τίποτα. Ναι, θα μπορούσαμε αν θέλαμε να το εκμεταλλευτούμε εμπορικά, να καθίσουμε, να ξαναπάρουμε αυτού του ήρου, να μπλέξουμε σε μια άλλη περιπέτεια. Όμω εγώ πια είμαι άλλο άνθρωπο. Και βλέπει κι εσύ πόσο εξελίχθηκα συγγραφικά και πόσο άλλε ιστορίε πια λέω. Δηλαδή. Καλά, ναι, το μεγάλο. Δεν γίνεται να μην γυρίσει πίσω στο. Ε, Που και πάλι στη, στην παιδικότητά σοβαρή μου, σοβαρή, παιδιά αλλά ήταν λίγο και μία ένα φόρο τιμή στην παιδική μου ηλικία. Έχω λίγο φύγει από εκεί πια. Την τίμησα. Το, το βλέπουν ακόμη παιδιά ναι. τα καινούργια, δηλαδή. Βέβαια, είναι, ναι, 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 ναι. Νομίζω ναι. θα παίζεται για πάντα το παραπέντε. Ναι, ναι. Έχει φανταστεί καθόλου πώ θα έκλεινε η εθνική Ελλάδο. Ναι, βέβαια. Φυυ, πολλά έχω. Μπορεί να μου πει. Α, δεν μπορώ να σου πω. Ωραία. Λοιπόν, θα πήγαιναν τα κορίτσια λοιπόν στον, στο Ευρωπαϊκό Πορτάθλημα. Θα γινόταν ένα μεγάλο Ευρωπαϊκό Πορτάθλημα με 24 χώρε και θα ήταν και η Ελλάδα μία από αυτέ. Θα φτάνανε μέχρι τον τελικό και σε κάποια φάση θα, θα κρινόντουσαν όλε την τελευταία πέτρα. Και εκεί που θα είναι η νίκη να ρίξει την τελευταία πέτρα και θα έχει φοβερό άγχο και δεν θα μπορεί να. θα τη πει η Φίβη, είχα σκοπό ότι θα πει κοίταξε, κοίτα τον κόσμο θα φωνάζουν όλοι τα χειροκροτάνε και αυτά. Κοίτα τι έχουμε καταφέρει. Πού ήμασταν στο μηδέν και κοίτα πώ άλλαξαν οι ζωέ μα. Ρίξ την, και ό,τι και να γίνει, δεν έχει σημασία αν θα πάρουμε το χρυσό ή το, το αργυρό. Και θα βλέπαμε απλώ την πέτρα να τσουλάει προ το τέλο, πώ ήταν η τη τηλεαρχή που έβλεπε μια πέτρα, αυτό. Και ίσω να μην μαθαίναμε ποτέ αν πήραν το χρυσό ή το αργυρό μετάλλλιο, γιατί σημασία θα είχε πόσο θα έχει αλλάξει η το αργυρο μεταλλιο γιατι σημασια θα ειχε ποσο θα εχει αλλαξει η ζωη του. Και θα έλεγα τώρα το πόσο, πόσο άλλαζε η ζωή τη καθεμιά. Τη φίβη, α πούμε, η ζωή θα άλλαζε ότι θα αποφάσιζε να μείνει για πάντα εκεί όπου παίξανε το το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δεν θα γυρνούσε πίσω στην, στην, Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα θα είχε γίνει από τον τύπο και από τα μέσα και από τις τηλεοράσεις θα είχε αποκαλυφθεί το μυστικό της οικογένειά τη που προερχόταν από μια οικογένεια στην οποία είχαν γίνει δολοφονίες και όλα αυτά και δεν θα θέλει να γυρίσει πίσω σε αυτή την αγριάδα. Οπότε θα είχε μείνει εκεί μαζί με τον, τον Αχιλέα. Έτσι δεν το λέγανε τον Ορφέα, ναι. Ε, η Νίκη, τι θα γινότανε, κάτσε να θυμηθώ. Εντάξει, η Νίκη θα είχε φτιάξει την, Είχε βρει την αυτοπεποίθησή τη, θα ήταν πίσω μαζί με το, τα παιδιά τη, η κόρη θα περνούσε στο πανεπιστήμιο, θα φεύγε και τα την αποχαιρετούσε. Ε, η Κωνσταντίνα, η Φρόσο θα είχε ένα πολύ μεγάλο, πολύ δύσκολο φινάλε γιατί θα είχε το παιδί της το οποίο είχε εμπλακεί ναι. και στην δολοφονία ενός ε, ε, αλλοδαπού, ενός μετανάστη εκεί στη γειτονιά και επίση είχε μπλεχτεί με, τα, με τη φωτιά. Αυτό είχα βρει ένα πολύ ωραίο φινάλε, ναι. άστο α μην το εξηγώ τώρα. Αλλά αυτό θα κλείνανε, θα ευτυχισμένε και οι τέσσερι και αλλαγμένε. Νικήτριε. Είναι πολύ κρίμα. Τι. Νικήτριε, και α μην μάθαμε αν νίκησε ναι, αυτό. Ναι, γιατί αυτό έχει σημασία, ότι νίκησαν στη ζωή. Ε, αν τελείωνα αυτή η σειρά πραγματικά παίζει να ήταν και η top σου νομίζω γιατί... Δεν το ξέρω αυτό ζωή, ξέρεις γιατί, θα σου πω γιατί Γιατί εκείνη την περίοδο ήταν μια πολύ δύσκολη και οργισμένη περίοδος Και είχα και εγώ και θυμό και αγανάκτηση με ναι. αυτά που συνέβαιναν Και αυτό πολλές φορές έβγαινε στο, στο γραπτό Ενώ τώρα οι σέρες είπανε πολύ μεγάλα, πολύ σημαντικά, πολύ ωραία πράγματα Με απλότητα και χωρί θυμό με αγάπη. Ισυχία. και η αγάπη πάντοτε είναι πάνω από όλα τα συναισθήματα, αν με ρωτά και από το θυμό και από την αγανάκτηση και από όλα. Με αγάπη και καλοσύνη. Οπότε αυτό θα βάλω στο συγγραφή. Ε, καταλαβαίνω το παραπέντε έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία και ήταν και φοβερά δύσκολο να το γράψει κανεί. Δεν το συζητάω. Αλλά νομίζω η οριμότητα που έχω στι αίρε είναι άλλο επίπεδο. Ναι, δηλαδή το επόμενο θα γράψει τι θα είναι, α πούμε, αν πάει από το καλό στο καλύτερο. Τώρα είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να γράψω για το θέατρο. Αυτό μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν θέλω και να μπω σε αυτή τη διαδικασία του να πηγαίνω έτσι, έτσι, Εννοεί, έτσι, έτσι, ναι. έτσι. Να είναι ωραίε ιστορίε. Και έτσι είναι και η ζωή. Δεν θέλω φυσικά να πάω εκεί κάτω, αλλά μπορώ να κάνω αυτό. Ναι. Ποτέ εκεί κάτω και να μην απογοητεύσει τον άλλον. Και δεν πρέπει να έχει. Το είχα αυτό το άγχο του. Πώ από το παραπέντε θα γράψω κάτι καλύτερο και γι' αυτό έκανα να, έκανα να γράψω 8 χρόνια. Ναι. Αγχώθηκα τόσο πολύ. Τώρα δεν το έχω. Τώρα έχω πει ότι να είναι μια όμορφη ιστορία. Πες μια όμορφη ιστορία. Χωρί να ανταγωνίζεσαι κάποια άλλη. Γιατί δεν θα βγει όμορφη αν ανταγωνίζεσαι. Ισχύει αυτό. Εγώ είμαι σε βάση ότι. Δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. <laughs> και νομίζω όλοι όσοι βλέπετε αυτό το podcast, ακούτε, μπορείτε να ταυτίσετε μαζί μου. Καταρχά, πηγαίνει να στην Ισλανδία. Άκυρο, τελείωσε. Ναι. Έχω πάει κι εγώ. Πότε? Πέρσι πρέπει να πήγαμε μία εβδομάδα διαφορά. Είχε δει το Ζούπι. Ο ναι. Ζούπι είναι φίλο σου, ε. Είναι φίλος <και>, σου. Και εγώ τον είδα την τελευταία φορά που πήγα. Πρέπει να. Έχεις... Ναι, έχεις έρθει μετά από εμά, νομίζω. Τρομερή εμπειρία. Ούτε είχα πάει. Τελευταία φορά ήταν τον Αύγουστο του 2021. Ναι, εγώ πήγα δεν ήταν. Ναι, ναι. Είδα και Βόρειο Έλλα λίγο. Α, ah, κι εγώ είδα λίγο. Είχα δει, βέβαια, μία φορά που πήγα για Σαββατοκύριακο. Έχω κάνει και αυτό. Έχω σηκωθεί και έχω πάει για Σαββατοκύριακο στην Ισλανδία. Κι όμω, το Αστρέλα. Αυτό έγινε, νομίζω, το 19, το χειμώνα του 19. Τότε είδα. Συγγνώμη, πήρε <laughs> απλά το αεροπλάνο να περάσει όλη αυτή την ταλαιπωρία <laughs> <laughs> με τι κακοκαιρίε. Απλά για να ναι. πα. Ωραία. Το όνειρό μου είναι να πάω μία φορά. Με το αυτοκίνητο και να κάνω το γύρο, αλλά να πάω με το δικό μου το αμάξι. Δηλαδή να πάω μέχρι την Κοπενχάγη, τα έχω δει τα δρομολόγια. Okay, και παίρνεις ε, πας μέχρι το και παίρνει πλοίο, σταματά και λίγο στα νησιά φερό για ένα καφέ ή κάτι, ή <laughs> 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 να πα μια τουαλέτα. Και μετά συνεχίζει και βγαίνει στη Ισλανδία. Νομίζω το είναι κύκλος... δυόμιση με τρει μέρε ταξίδι. Α, τίποτα, αρισί. Mm. Και μετά ο κύκλο <laughs> είναι κάποιε μέρε, είναι εμπόλικε. Τον έχει κάνει τον κύκλο. Όχι, όχι ποτέ. Μέχρι πού στάσει. Έχω πάει νότια μέχρι και τον Παγετώνα και βόρεια πήγα στο Ακουρέιρι που είναι η βόρεια πρωτεύουσα Αλλά δεν πήγα με αυτοκίνητο, πήρα αεροπλάνο okay. Αυτό είναι πολύ ωραίο Λοιπόν πήγαμε στο αεροπλάνο, ο μπούμερο άνθρωπος τώρα τι θα σου πει <laughs> Πήγα στο αεροδρόμιο με πατίνι, πώς τα λένε αυτά τα πατίνια τα τέτοια Ναι, γιατί το αεροδρόμιο των εσωτερικών πτήσεων είναι μέσα στο Ρέικιαβικ Αυτό που προσγειωνόμαστε από έξω το Κέφλαβικ είναι 5 χιλιόμετρα μακριά. Και πήρα από το ξενοδοχείο μου πατίνι. Πήγα στο αεροδρόμιο με το πατίνι και πάω στην αίθουσα. Μου δίνουν το boarding pass. Πάω να περάσω ότι βγάζω εγώ το σάκο μου να, γιατί λέω θα θέλω να ναι. έλεγχω και αυτά. Έλεγχο. Ανοίγω την πόρτα. Τι έλεγχος δεν είχε ούτε έλεγχο. Άνοιξε την πόρτα για ένα αεροπλάνο απέναντι. <Λεδιά> Αλήθεια. Πώς πας τα κτέλ. Ναι. Αυτό. πέρασα από έλεγχο και τσουκου, τσουκου προχωράω, κοιτάω και αριστερά δεξιά μην έρθει κανένα αεροπλάνο που πατήσει και μπαίνω μέσα στο αεροπλάνο και έτσι πήγα βόρεια. Βασικά τόσο μηδέν εγκληματικότητα έχει δηλαδή απλά χωρί έλεγχο. Πολύ περίεργο ταξίδι. Γι' αυτό μπορώ να καταλάβω γιατί την έχει ερωτευτεί και πηγαίνει. Πάντα μου άρεσε. Μου άρεσε από τη θέση τη στο χάρτη. Με ξένιζε αυτό και με έλκει αυτό. Το κοίτα πόσο μακριά είναι. Μπορεί και εγώ σαν παιδί να αισθανόμουν ένα παιδί λίγο μακριά από τα υπόλοιπα ίσως. Γιατί ξέρεις ποια, ποια πράγματα θαύμασα στο χάρτη. Την Ισλανδία, το Καστελόριζο που ήταν μονίμω στο χάρτη σε ένα κουτάκι μόνο του. Δεν ήταν στον υπόλοιπο χάρτη της Ελλάδος. Τη Νέα Ζηλανδία, αυτά κοιτούσα νομίζω ότι είχε να κάνει με, σε σχέση με τον ψυχισμό μου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ναι. Ωραία. Ποια ήταν η στιγμή που αποφάσισε να αρχίσει να υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα τη LGBT κοινότητα δημόσια. Νομίζω ότι πάντοτε η στάση μου ήταν ε, ε, υποστηρικτική. Δεν ήμουν ποτέ τόσο φανερό. Δεν ήμουν ποτέ τόσο φανερό. Δεν είχα κάνει coming out. Δεν ήμουνα ούτε σε ντουλάπα ζούσα, ούτε κρυμμένο, ούτε τίποτα. Ε, δεν είχα, νιώθω ότι δεν είχα και τι γνώσει, ίσω να πω πιο πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ας το πω. Η στιγμή ήταν το 2020 στην ουσία. Έχει περάσει η πρώτη καραντίνα. Έχω γίνει πολύ πιο σοφό, πολύ πιο ήρεμο, πολύ πιο συνειδητοποιημένο από όλο αυτό που ζήσαμε. Εισέπραξα ότι εγώ πώ το βίωσα. Ε, το βίωσα ότι ίσω είναι μια ευκαιρία αυτό το οποίο ζει να αλλάξει η ζωή σου και να αλλάξει ζωή σου για πάντα, να κάνεις ένα restart στη ζωή σου και το έκανα, έτσι, δηλαδή ε, αποφάσισα να μείνω στην έγινα, όλο αυτό. Ε, η πρώτη φορά όμως που μίλησα για την ομοφιλοφιλία μου πολύ καθαρά και είπα ότι η ομοφιλοφιλία μου δεν με εμπόδισε στο να, να κάνω πραγματικότητα τα όνειρά μου ήταν ε, στην εκπομπή της Νάντιας της στο ε, Φλερ, το Σεπτέμβριο έγινε αυτό είχα μια συζήτηση λοιπόν, καταρχάς είχα μια συζήτηση με τους γονεί μου και είχα πει ότι εγώ λέω θα μπορούσα να είχα πει και να είχα κάνει πολύ περισσότερα πράγματα αλλά σκέφτομαι εσάς και μην στεναχωρηθείτε εσείς για κάτι. Και μου λέει η μητέρα μου να πεις ό,τι θες. Μου λέει ένα τέτοιο πράγμα. Και μετά με, με το τον... το Κοίταξε λίγο. Να πεις ό,τι θες. Είναι μεγάλη η σε ηλικία. Δεν είναι τόσο εύκολο για δύο ανθρώπου σε μεγάλη ηλικία. Με Και όμω μου το έχουν ειδίπωση. κάνει πάρα πολύ εύκολο. Γιατί, να σου πω κάτι, όταν ο άνθρωπο μεγαλώνει, αποκτά μία σοφία. Ε, η μαμά μου είναι ούτω ή άλλω μια πάρα πολύ η αλλως μια γυναίκα, όχι τον μπαμπάς μου δεν είναι. Απλώ έχω την αίσθηση ότι το μυαλό τη τρέχει λίγο. Αισθάνομαι χαζό πολλέ φορέ δίπλα τη από το πόσο πώ τα σκέφτηκε όλα αυτά ε, αποκτάει λοιπόν μια σοφία και σκέφτονται τι είναι το σημαντικό το σημαντικό είναι το παιδί μου αγάπη μου αυτά δεν κοιτάνε αριστερά δεν του νοιάζει τίποτα ε, όταν μεγαλώνει. λοιπόν αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, αυτή η συζήτηση, και επίση μια συζήτηση που είχα με τον τότε συντροφό μου, που τώρα είναι ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο, έχουν πολύ καλέ σχέσει. Μου λέει σε κάποια φάση ότι συγγνώμη, λέει, αλλά ο δημόσιο λόγο σου και ο ιδιωτικό λόγο δεν είναι ο ίδιο. Και με πλήγωσε αυτό, με, τα, με στεναχώρησε. Γιατί καταλάβαινε, με έβλεπε στον ιδιωτικό λόγο πόσο μαχητικό, πόσο σαφή, πόσο δυναμικό ήμουνα, αλλά ο δημόσιο λόγο μου ήταν πάντοτε. Μετρημένος. Μετρημένος. Και λέω, έχει δίκιο. Και μάλιστα μου το είπε σε, όχι καυγά, σε μια διαφωνία πάνω. Ήμασταν και στα χωρίσματα εκείνη την περίοδο. Και κάπως έτσι πάω εκείνη τη μέρα, χωρίς να είναι σχεδιασμένο, και ο ιδιωτικό μου λόγος τα πολύ με το δημόσιο. <laughs> Βέβαια, παρένθεση, λίγο θα διαφωνήσω εδώ, mm. γιατί μέσα από, τί... από τα έργα σου έχει ναι. περάσει... Τρομερά μηνύματα. Μέσα από τα έργα μου έχω περάσει μηνύματα, Η έχω αντιδράσει με το σε πράγματα. Βέβαια, σε βέβαια, βέβαια. Ότι. Ναι, δηλαδή ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ότι δεν. Ναι, δεν είναι ότι δεν έκανα. Φυσικά. Γι' αυτό λέω ότι πάντοτε έλεγα, πάντοτε έπαιρνα θέση. Δεν σα το έπαιξα κάποιο ναι, άλλο. Δεν ήταν εσύ. Σε, σε όλα τα ζητήματα δηλαδή. Ήμουν, πολύ... ήμουν συγκεκριμένο μέσα από τα έργα μου. Τώρα πια μπορώ και είμαι και. Και... Τώρα μιλά πιο πρακτικά. Ναι, δηλαδή, ναι ναι. Ε, ε, ναι, ναι. Εγώ σε πληροφορώ ότι το όποιο θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του, στο σύντροφό μου το είχα αφιερώσει και το αναγράφει στο πρόγραμμα αυτό. Στην ουσία αυτό ήταν το coming out, γιατί αυτό κυκλοφόρησε το πρόγραμμα το 19. Στην Κοτογιώργη, στην Άντια πήγα το 20. Ναι, αφιέρωσε την παράσταση στο, στο Γιώργο. Γιατί με είχε στηρίξει πάρα πολύ και με είχε βοηθήσει πάρα πολύ με την παρουσία του ούτω ή άλλω. Την είχα αφιερώσει στην Κατιάνα, την είχα αφιερώσει στη Μαρία, τη βοηθό μου, και την είχα αφιερώσει στο, και στο Γιώργο, σε τρει ανθρώπου. Γιατί λέω με στήριξαν. Η Μαρία στο θέατρο, ο Γιώργο στο σπίτι και η Κατιάνα στη διαδρομή από το θέατρο στο σπίτι. Γιατί πηγαίνουν, με το αυτοκίνητο μαζί. Οπότε λέω για αυτού του τρει την αφιερώνω. Ναι. Υπέροχη και κάποια άλλη. Ναι, δεν βλέπουμε. Νομίζω ότι θα αρχίσει να γίνεται κι αυτό. Εγώ δεν έχω. Τώρα είμαι single. Άμα βγω ρώμε με το καλό, βέβαια. Να σα κάνουν και εξώφυλλα. <laughs> Όχι, ενδιαφέρεται. Όχι, πλάκα Ξέρω πολλού που ενδιαφέρονται. Α, oh, ε, μάλιστα. Ε, ωραία. <laughs> 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 Τηλέφωνα μετά. Οι παλιέ ελληνικέ ταινίε <laughs> και σειρέ είναι γεμάτε με σχόλια που προωθούν λίγο το ρατσισμό, ναι. το σεξισμό. Έχουμε δει blackface, έχουμε ναι. δει κακοποίηση γυναικών, ομοφοβία. Ε, Πιστεύει ότι αυτέ οι σειρέ και αυτέ τι ταινίε συνεχίζουν και παίζονται ακόμα. Π.χ. βλέπε το blackface του στην ταινία με το φουτσά. Ναι. Ή ο άνθρωπο που γύρισε από τη ζέστη. Ναι, 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 κάπω έτσι. Κάτι τέτοιε ακραίε ταινίε. Ε, τι κάνουμε με αυτό, ε. Πιστεύει ότι θα γίνει κάποια στιγμή ένα ξεσκαρτάρισμα. Θα έπρεπε και θα έπρεπε να κάνουμε και ένα... εμένα ξέρεις τι με απασχολεί πιο πολύ ε, που θέλω να σου πω ότι Blackface έχω κάνει και εγώ στο The Twenty και δεν ήξερα βέβαια τότε τι είναι το Blackface και δεν είχα ιδέα ότι ναι. το Blackface είναι κάτι ε, τόσο προσβλητικό στην Ελλάδα και όλες ούτως ή άλλως δεν το ξέραμε γιατί Άλλο το τι έχει ζήσει η Ελλάδα και άλλο το τι έχει ζήσει η Αμερική με την ναι, 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 ναι. σκλαβιά, με τους σκλάβους και όλα αυτά. Εκεί δηλαδή το Blackface έχει μια ε, ναι. πολύ διαφορετική βαρύτητα. Δεν πρέπει να το κάνουμε, φυσικά και δεν πρέπει ναι. να το κάνουμε. Απλώς δικαιολογώ τη δικιά μας άγνοια. Ενώ εκεί συμβολίζει πολλά άλλα πράγματα. Δεν πλέον το ξέρουμε. Τώρα πλέον το ξέρουμε και γι' αυτό δεν πρέπει και να το κάνουμε ποτέ. Ε, το έχουμε μάθει λέτε τελευταία χρόνια Ακόμα για σκέψου πόσες στενείς υπάρχουν Με το ότι ο άντρας χαστουκίζει τη γυναίκα Στον, Και αυτή ναι. κάνει έτσι και λέει αγάπη μου έχω το παιδί μας Και μετά αγκαλιάζονται Στον, Που αγκαλιάζονται. τώρα όταν ο άντρας χαστοκίζει τη γυναίκα Της λες σήκω Όχι αγάπη μου έχω το παιδί μας Ας εκτύπησε και έγκυο δηλαδή Αυτά είναι πράγματα με τα οποία έχουμε μεγαλώσει αυτό λοιπόν, επειδή μεγαλώσαμε αυτά τα πράγματα, τα μάθαμε λάθο, τα εισπράξαμε λάθο, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να τα βγάλουμε από το κεφάλι μα. Και σου λέω για τη δικιά μου τη γενιά που έχει ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία από τη δικιά σου, γιατί τα έχουμε φάει περισσότερα χρόνια στο, στο κεφάλι ένα νέο παιδί δηλαδή που θα δει τώρα μια ελληνική ταινία θα καταλάβει ότι όπου αυτό είναι λάθο, Δεν είναι αυτό που ναι, μου Γιατί έχει μεγαλώσει μέσα στο ναι, political correctness. Που μπορεί να μην την πετύχει κιόλα στην ελληνική ταινία γιατί δεν θα ανοίξει την τηλεόραση να τη δει, κατάλαβε. Εγώ όμω αυτέ τι ταινίε που λέμε, αν εσύ τι έχει δει. 20 φορές την επανάληψη, εγώ τις έχω δει 2020 όλα αυτά τα χρόνια. Τι πρέπει να γίνει, να σβηστούν για πάντα, δεν λέω αυτό. Πρέπει όμως να υπάρχει πια μία σήμανση, επεξήγηση, ε, αν μπορεί να φύγει και κάποια σκηνή, οποία να είναι πραγματικά ε, πολύ πέρα από την κόκκινη γραμμή. Λοιπόν, ναι, ο, να ναι, φύγει τα ολόκληρες ταινίες, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. <laughs> δηλαδή, αυτό που κάνανε οι Αμερικάνοι, που απέσυραν τόσα παίρνει ο άνεμος και είπαν ότι θα το επαναφέρουμε, αλλά με... Πολλέ επεξηγήσει από κάτω, είτε στην αρχή τη ταινία, ναι. είτε σε πολλέ σκηνέ, το θεωρώ πάρα πολύ σωστό και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι Έλληνε αντέδρασαν. Τι του νοιάζει του Έλληνε. Αυτό έχει να κάνει με την Αμερικάνικη Ιστορία και με το τι έχουν βιώσει αυτοί, θα του πούμε εμεί τι να κάνουν ή όχι. Αισθάνομαι ότι αυτό πρέπει να, να γίνει. Δεν είναι δηλαδή οι ελληνικέ ταινίε τόσο. Δεν πρέπει να είναι τόσο εύκολα. Άντε, βάλει και μια ελληνική ταινία, δεν έχω την απέξω στο 9 11. Ναι. Για κάποιε από αυτέ μιλάμε, έτσι. Να το Τώρα τραπέδιο. τι να σου πω. Δεν θέλω να γίνω ένα άνθρωπο που λογοκρίνει τα πάντα, αλλά αυτό ο οποίο έχει να πάρει απόφαση πρέπει λίγο να το σκεφτεί. Δεν είναι τόσο εύκολο και πάτα μια κασέτα με την η ταινία. Ισχύει, ναι, γιατί <χαι> κάποιον μπορεί να τον επηρεάσει πολύ αρνητικά αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ήταν αυτέ οι καταστάσει, ήταν έτσι η ζωή, ήταν αυτέ οι αντιλήψει. Το βλέπει και κάτι και, και λίγο ντοκιμαντερίστηκα. Μαθαίνει και ποιε ήταν οι αντιλήψει του τότε. Αλλά. Άλλο να το δεις για να τις μάθεις και άλλο να το δεις και να τις αφήσεις να σε επηρεάσουν. Ε, έγινε ένας τεράστιος χαμός αυτά τα τελευταία χρόνια μετά τον COVID με το MeToo, του ναι. με ηθοποιούς που βγήκαν και μίλησαν για κακοποιητικέ συμπεριφορές και στον χώρο του αθλητισμού και στον ναι. χώρο του, της Ε, Εσύ έχεις βρεθεί ποτέ, ήσουν ποτέ μάρτυρα σε κάποια τέτοια συμπεριφορά. Όχι, δεν ήμουν μάρτυρα σε τέτοια συμπεριφορά. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι. Εντάξει, καταρχά στην τηλεόραση. Στι δικέ μου τι σειρέ ήμουνα έτσι κι αλλιώς. Ναι, ήταν δικές σου. Ε, και στο θέατρο, όχι, δεν είχα κάτι τέτοιο. Νομίζω βγήκανε βγήκαν και πράγματα τα οποία ούτε που τα υποψιαζόμασταν. Δηλαδή ότι κάποιο μπορεί να είναι πολύ άσχημο στη συμπεριφορά του, το ξέραμε για κάποιου ανθρώπου, αλλά δεν ξέραμε για. Εγώ τουλάχιστον δεν ήξερα για βιασμού και τέτοια πράγματα. Μπορεί να μην ήμουν μάρτυρα σε, 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 σε τέτοια εγκλήματα, αλλά μαθαίναμε είναι αλήθεια ότι ο ΤΑΔΕ ηθοποιό ή ο τάδε ε, σκηνοθέτης έκανε αυτό το πολύ κακό ή μίλησε άσχημα ή, Τα μαθαίναμε και νιώθω ότι δεν αντιδρούσαμε. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό πρέπει να αλλάξουμε στο χώρο. Πέρα από το τι θα γίνει σε ένα δικαστήριο όπου δεν έχω τη δικογραφία και δεν μπορώ να καθίσω να αποφασίσω τι έγινε, τι δεν έγινε, έτσι, κανεί μα. Θα αποφασίσει ο δικαστή, θα αποφασίσουν οι ένοργοι, αυτοί που εξετάζουν τα πάντα εμείς σαν ηθοποίοι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία και να καταλάβουμε ότι οι κακοποιητικές συμπεριφορές πάνω στη δουλειά, μιλάω για τις συμπεριφορές πάνω στη δουλειά, δεν μιλάω για το για απόπειρα ναι, και τέτοια ναι, 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 πράγματα, έτσι. Ναι, ναι. Για αυτό για το οποίο μπορώ να μιλήσω. Ναι, ναι, ναι. Όταν βλέπουμε μια κακοποιητική συμπεριφορά πάνω στη δουλειά από έναν άνθρωπο που έχει εξουσία, συνήθως είναι ο πρωταγωνιστής ή ο σκηνοθέτης ή ο παραγωγός αυτή η μετρημένη είναι, δεν γίνεται να κλείνουμε το στόμα μας, δεν γίνεται να τη δεχόμαστε, δεν γίνεται να λέμε ότι ναι έτσι είναι αυτός. Όχι, είναι λάθος αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να δεχόμαστε ότι κάποιος επειδή είναι ταλαντούχος έχει το δικαίωμα να συμπεριφερθεί πάρα πολύ άσχημα επειδή έχει εξουσία. σα ίσα. Η εξουσία, καταρχά την εξουσία δεν θα πρέπει να την έχουν όλοι. Θα πρέπει να την έχουν αυτοί οι οποίοι μπορούν να τη χειριστούν σωστά. Και η εξουσία είναι ένα υπέροχο δώρο. Είναι υπέροχο να έχει εξουσία. Σα το λέω ω άνθρωπο που έχω εξουσία κατά κάποιο τρόπο στη δουλειά μου, μια που εγώ την ξεκινάω. Γιατί, Γιατί με αυτή την εξουσία μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενό ανθρώπου προ το καλύτερο. Του δίνει ένα ρόλο. Έναν όμορφο ρόλο. Τον βοηθά στο να λάμψει πάνω στη σκηνή. Γι' αυτό τη χρησιμοποιεί. Όχι για να βγάλει τα κόμπλεξο. Όταν λοιπόν βλέπει τέτοιε συμπεριφορέ, πρέπει να ενωνόμαστε οι ηθοποιοί. Όχι να κάνουμε μόκο και να λέμε ότι εντάξει, τουλάχιστον βρήκε τον άλλο να ξεσπάσει. Εγώ την ησυχία μου. Αυτό. Ναι. Για να σταματήσω. Για, το... για, για, για το τέτοιο. Από εκεί και ναι. πέρα, θέλω να πω και το εξή. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στι γυναίκε που βρήκαν το θάρρο που μίλησαν και που ξεκίνησαν αυτή την ιστορία, οι γυναίκες έχουν κατεπιεστεί πάρα πολύ σε όλα αυτά τα χρόνια, σε όλες τις δουλειέ και ε, είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Παρένθεση εδώ, εσύ τιμάς πολύ τι γυναίκε σου. Ναι, ναι, ναι. Είσαι πολύ φεμινιστής. Ναι, Με ξέρεις τις αίρε που έβαλα δύο άντρε πρωταγωνιστές κατά τα άλλα δεν έχετε Εντάξει. παράπονο. Εντάξει, <laughs> άντε <laughs> δηλαδή, πια. Ναι, όχι, ήταν πολύ ναι. όλο. Μέχρι και στο θεατρικό. Και στο θεατρικό βάλει τα τρία κορίτσια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ότι... ναι, ναι δηλαδή, δηλαδή, βέβαια, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Ε, βλέπεις καθόλου reality Όχι δεν βλέπω Και μάλιστα ε, Δηλαδή Έχω να δω reality από τότε που πήγε η Αγγελική στο Survivor. Όταν πήγε η Αγγελική Λάμπρη στο Survivor, είπα: Πώ, αχ, λέω, έχω δω και αυτό τώρα που δεν είχα σκοπό να το δω. <laughs> το έβλεπα όμω φανατικά, δηλαδή κάθε μέρα. Ευτυχώ έκατσε δύο εβδομάδε μόνο. Ντροπή <laughs> <laughs> που το λέω. <laughs> μην, μην <αγγελική. laughs> Έτσι, δεν με αγαπάει πολύ και την αγαπάω πολύ. Θα καταλαβαίνει πώ το λέω. Ε, ε, Έβλεπα λοιπόν κάθε μέρα. Όταν έφυγε η Αγγελική, σταμάτησα να το βλέπω. Τώρα από τότε και μετά μπορώ να σου πω με το χέρι στην καρδιά, δεν ξέρω ούτε τα ονόματα. Δηλαδή, αν μου πει όνομα, δεν ξέρω. Ούτε Ρουπόλ. Ρουπόλ, εννοείται κάτι το okay. ίδιο, είναι. Okay. Ε, Κοίτα, έχω δει όλα. Ε, ναι, οκ. Okay. Απλά ήθελα να το. Τώρα είναι απα... All Star 7 αυτή ah, τη στιγμή. Okay. Βλέπεις? <laughs> δεν βλέπω εγώ. Okay. Βλέπει κάποιο που μα ακούει. Βασικά, βλέπουν πολλοί που μα ακούνε και κάποιο που είναι μέσα βλέπει. Ωραία. Ο Δημήτρη. Δεν, δεν ξέρω τώρα ποια, νου, ποια υποστηρίζει. Εγώ, επειδή είμαι και λίγο τη παλιά σχολή και επειδή η Season 5 είναι η πρώτη που είδα, αγαπάω πάρα πολύ την Jinx και θα ήθελα να το κερδίσει. Αναγνωρίζω ότι δεν έχει το πιο. ξέρει, καινούριο στυλ και αυτά, αλλά σαν ηθοποιός νομίζω είναι η καλύτερη που έχει περάσει. Πιστεύει θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα. Επίσης αν γινόταν θα, θα το παρουσιάζεσαι. Θα πήγαινε guest κριτής. Όχι, όχι, δεν θα το παρουσίαζα εγώ. Θα ε, σου Πρέπει να το παρουσιάσει... Μία drag queen. Μία drag queen. Ναι. Ή να το παρουσίαζε ο Τάκη ως... Ε, πώς, πώς λέγεται η... Ή... Αχ, ε, γιατί κόλλησε ρε παιδί μου. Ε, μαντάμα πλού α πούμε. Ή και όπω θέλει. <συλίξε> αυτό θα ήταν Ο Ζαχαράδας θα ήταν τέλειος ε, γι' αυτό. Ναι, ναι. Θα έπρεπε να πάσα στο κριτή. Κριτή θα πήγαινα να κάνετε τη μισέλφισά ή τον Κόρτον. <laughs> ε, Πώ <laughs> το λένε, εγώ και ο Φώτη <laughs> ή τον. Ε, Πώ το λέμε τον Γκρέιμ Νόρθον που είναι στο Βρετανικό. Τη <laughs> μισέλφισά λοιπόν. Πρώτα, πρώτα, να. <laughs> <laughs> Τα ξέρει όλα. Και δεν ξέρω <laughs> τι ναι, θα Να περιμένουμε από σένα καμία κινηματογραφική ταινία. Έλαντε. Και πάντοτε ήταν το όνειρό μου να γράψω κινηματογράφο. Ξέρει γιατί δεν έγραψε τελικά. Γιατί ενώ τον αγαπούσα πάρα πολύ και ήταν και ο λόγο που ξεκίνησε αυτή τη δουλειά, κάπου στην πορεία σταμάτησα να βλέπω ταινίε. Νομίζω ότι αυτό φταίει. Δηλαδή αυτό που βλέπω και το αγαπάω και με επηρεάζει το ακολουθώ. Έβλεπα πάρα πολύ κινηματογράφο όταν ήμουν φοιτητή στη Θεσσαλονίκη εκείνη την πενταετία 90-95. Δηλαδή πήγαινα δύο με τρει φορέ την εβδομάδα σινεμά. Ναι, η εξοδό μου ήταν αυτή. Καλά, και μετά συνέχιζα και ξενυχτούσα και λίγο. <Κι> ε, και μετά όταν ήρθα στην Αθήνα, σαν να σταμάτησα λίγο να βλέπω. Έβλεπα, με βέβαια βίντεο τότε και έβλεπα. Και DVD. Ε, Κάπω απομακρύνθηκα εγώ σαν θεατή από τον κινηματογράφο, γι' αυτό μου έφυγε και το μεράκι του κινηματογράφου. Οκ, okay, δεν ξεκίνησε ποτέ να, να γράφει κάποια ταινία την οποία. Όχι, 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 δεν ξεκίνησε, όχι. Υπάρχει κάποια διάσημη προσωπικότητα που έχει γνωρίσει που ήταν τελείω διαφορετική αυτό που περί. Τι είπα. <Κι> να είναι τελείω διαφορετικό αυτό <Κι> που είδα από αυτό που. <Κι> ναι, να γνωρίσω εγώ τον Καπουτσίδη που έχω μια συγκεκριμένη εικόνα γι' αυτόν. Καλά, είναι ίδια εικόνα και καλύτερη. Ναι, και να σου βγει κάτι τελείως διαφορετικό στο μέλλον. Στο... Σου έχει συμβεί ποτέ. Ε, κοίταξε την ξέρετε την ιστορία, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Σμαράγδα Καρίδη που πιστεύαμε ότι θα είναι μια γέλαστη, αχώνευτη, που δεν θέλει να μας κάνει παρέα και γι' αυτό δεν τη θέλαμε στο παραπέντε, που θα είναι με ένα βιβλίο κάπου σε μια γωνία και αυτά, έτσι λέγαμε με τον Αργύρη και με, τη, Εντάμε, το και τον Μιχάλη. Παρήτης, τώρα που ακούω αυτή την ιστορία, θυμάμαι το επεισόδιο με την Τάλια που δεν τη μιλάγανε, που, που, ε, που, και εκεί κλαίω και ναι 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 ναι, 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 ήταν άπλιο. Ε, και στην πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος που είναι τόσο αστεία, είναι πάρα πολύ Απλώ μέχρι το παραπέντε δεν το είχε βγάλει αυτό. Ήταν μονίμω έπαιζε τη μοιραία, την ωραία και αυτά. Κάτι άλλο που να χρώρισε κάποιο και να με απογοήτευσε, Όχι, δεν είχα κάτι τέτοιο. Α, γιατί δεν είχε υψηλά expectations, δεν φανταστώ. Ποιο ξέρει. <laughs> <laughs> Υπάρχει κάτι που νομίζει ότι ο κόσμο πιστεύει λανθασμένα για σένα, Ναι, ο κόσμος νομίζει ότι είμαι λίγο σαν το σπύρο από το παραπέντε. Δεν είμαι. Δηλαδή μοιάζω πιο πολύ με το Χωσέ και με τον χριστομελίτη και με το Σπύρο νομίζω δεν μοιάζω καθόλου. Εγώ δεν είχα ποτέ και, και για πολύ καλό εθοπιό. Καλός είμαι. Σκέφτομαι ότι μπορεί να είμαι και πολύ μεγάλο ταλέντο για <laughs> να <laughs> σας έχω μπερδέψει τόσο πολύ και να νομίζετε ότι είμαι ο Σπύρος. Είσαι είμαι... και ο Οδυσσέας <laughs> όμως. <laughs> πάρα, πολύ, ναι. πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολλούς δεν είσαι... έπαιξα αυτό τον ρόλο. Ναι, ανέοντας δεν Είμαι ναι. πολύ ναι. πιο. Ε... Είμαι πολύ πιο παλαβό στην πραγματικότητα και επίση πολύ πιο δυναμικό στην πραγματικότητα και μαχητικό. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνετε τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα. Ε, και είναι πολύ πιο λίγο το. το... Φοβισμένο δεν είμαι καθόλου. Ότι μπορεί να είμαι όχι συνεσταλμένο, αλλά πιο. Είμαι ήσυχο. Ε, όχι. Τι είναι ο Σπύρος Ο Σπύρος είναι φοβισμένο, είναι. Δεν είναι είμαι αυτό φοβισμένος. το πράγμα. Είναι... Ευγενικό, ευγενικό είμαι. Ναι. Ευγενικό είμαι. Δεν είμαι τόσο εύκολα προσβάσιμο όσο πιστεύει ο κόσμο. Δεν είμαι τόσο. Ε, hey, τι γίνεται! Δεν είμαι. Είμαι αρκετά μαζεμένο άνθρωπο και είμαι και αρκετά κλειστός και κλεισμένος στον εαυτό μου και μπορώ να περπατώ και να σκέφτομαι. Δεν είμαι ο τύπος δηλαδή που θα βγω έξω στον δρόμο και θα είναι έτοιμο στο «Γεια, πώ είσαι, ναι, μια γραία». Σάκης ο... μου, περιγράφεις τον, <laughs> τον αγαπώ το Σάκη, <laughs> είναι φίλος μου, αλήθεια. <laughs> ε, και ο Σάκης το... ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη. Πίστευα ότι δεν θα ταιριάζαμε και ταιριάξαμε πάρα πολύ ωραία στο, στο ταλέντο. Ε, είναι, είναι, είναι ωραίο παιδί. Μ' αρέσει ο πολύ ωραία μαζί του. <laughs> <laughs> ε, ναι, είναι καλή. Ε, δεν είμαι καθόλου αυτό. Καθόλου. Δηλαδή 9 στις 10 φορές Θα ήθελα να περνάω λίγο Στην ησυχία μου okay. Θα έρθει και η μία φορά στις 10 Που θα είμαι λίγο παγώνη και θα μπω σε ένα χώρο και θα δω. Α, με κοίταξε, ωραίο. Δεν είμαι, ναι, με κοίτα, <laughs> θα το κάνω κι αυτό. Αλλά είναι μία στι δέκα. Οι άλλε 9 θα ήθελα να είμαι, είμαι λίγο ήσυχα. Κατάλαβα, ναι. Θε λίγο την ιδιωτικότητά σου. Πολύ, 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 πολύ. Εντάξει, μετά από αυτό που ζήσατε και με το παραπέντε, που ναι. φαντάζομαι ότι υπήρχε. Τότε, αν υπήρχαν και τα κινητά, ναι. θα ήσουν συνέχεια σε story κάποιο από κάπου να σε τραβάει. Είδα το Γιώργο Καμπουτζίδη στον δρόμο. Ναι, 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 καλά, εντάξει. Δεν θα, δεν θα είχαμε προλάβει να τελειώσουμε. Ακόμα θα γερνούσαμε. Έχει καμία ακραία ιστορία από εκείνη την περίοδο που. Από εκδηλώσει κόσμου. Ναι. να να μπορούμε να κάνουμε γύρισμα, να έχει σταματήσει το γύρισμα εκεί που, ήταν, εκεί που ήμασταν έξω από το βίντεο κλαπ και κάναμε stake out. Εκεί δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε το γύρισμα. Ή επίση, όταν κάναμε το επεισόδιο που πέσαμε μέσα στην πισίνα, μα πήραν, μα φυγάδευσαν και με την βοήθεια τη αστυνομία μα κουκούλωσαν και μα πήγαν, μα βάλανε μέσα στα αυτοκίνητα. Γιατί εμεί πήγαμε στο γήπεδο του Πανιωνίου, στο κολυμπητήριο του Πανιωνίου, να κάνουμε γύρισμα. Και μέχρι να τελειώσει το γύρισμα εκεί, και έπρεπε μετά να μεταφερθούμε στον Ταύρο, και επόμενο είχαμε άλλο location, ε, είχε μάθει όλη η Νέα Σμύρνη ότι εμείς κάνουμε γύρισμα, και όταν βγήκαμε έξω είχε, δεν ξέρω, χιλιάδες Κόσμου που περίμενε να Αυτόγραφο και αυτά που δεν Είναι γινότανε. τρομακτικό αυτό από την ένα ναι, Από ναι. την άλλη είναι συγκλονιστικό Γιατί Μια φαντάζομαι άλλη... ότι μικρή και εγώ θα ήμουν Μέσα από τους χιλιάδες Μία άλλη φορά ήμασταν ξεκινήσαμε να πάμε Με το πλοίο στη Σκύρο Η Αγγελική, η Σμαράγδα Εγώ και ο Αρχήρης ήμασταν και μπαίνουμε στο. Εμεί νομίζαμε ότι θα μπούμε στο πλοίο και θα ταξιδέψουμε μια χαρά. Ναι. Και ήρθε ο κόσμο γύρω-γύρω. Και είπαμε θα παίξουμε ένα επιτραπέζιο, θα καθίσουμε κάπου ήσυχα και θα παίζουμε ένα επιτραπέζιο. Κρίση πανικού θα είχα πάθει. Και βρήκαμε ένα τραπεζάκι. Και, έτσι όπω παίζαμε το επιτραπέζιο, μαζεύτηκε κόσμο γύρω, άφησαν τι δουλειέ του και ήταν γύρω από εμά και βλέπανε που ρίχνουμε εμεί το ζάρι. Ήμασταν λίγο πώ είναι τα, 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 ζωάκια στο κήπο που ναι κάθεσαι και τα βλέπει. Και τελικά μα μάζεψαν από εκεί και μα πήγανε στο καπετάνιο το πιλωτήριο. Είναι τι είναι. Και κάτσαμε εκεί, στο πάτωμα. Δεν είχαμε καν καρεκλίτσα. Είχαμε τέτοια πράγματα τα οποία είναι λίγο δύσκολα. Εγώ και όλα με την. Ναι. Τώρα πια δεν, δεν έχω και όλες δεν μπορώ να τα ναι, να δυσκολεύουν. Τέτοι. Το καταλαβαίνω, ναι. Mm. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και τον κόσμο από τη μία, αλλά ναι. Έχοντα ζήσει και εγώ μία μικρή συγκριτικά με αυτό τίποτα ε, καταλαβαίνω ότι θέλεις πολύ και τον, ε, την ιδιωτικότητά σου. Ναι μωρ είναι το ότι δεν μπορείς να είσαι 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμο στον άλλον δεν γίνεται ναι. δεν είναι δουλειά δεν είναι, είναι ζωή είναι άλλο η δουλειά και είναι άλλο η ζωή. Στη δουλειά δηλαδή, όταν θα έρθει ο στο θέατρο, θα καθίσω στο καμαρίνι, θα χαιρετήσω, θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Είναι όμως κομμάτι της δουλειά. Έχει αφήσει το σπίτι του και έχει έρθει να σε δει και πρέπει να μείνει εκεί για να τον τιμήσει. Μία φορά θυμάμαι στο. Αχ, στο, ε, πώ το λέγανε καλε αυτό που παίζαμε στο από Μία πολύ ωραία παράσταση. Δεν το θυμάμαι που ήταν η ιστορία τη επιθεώρηση. Δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα. Θυμάμαι το θα περάσει και αυτό που ήταν το νούμερο 2. Ε, είχα χτυπήσει το πόδι μου και είχα πάθει διάστρεμα στην παράσταση πάνω ah. Και με περιμένανε για να με πάνε να με κοιτάξουν στο Ντινάν Και είπα ότι λέω ωραία δεν θα φύγω θα μείνω να χαιρετήσω τον κόσμο Δεν θα σηκώθω να βγάλω φωτογραφίες και μετά θα φύγω Δηλαδή καταλαβαίνω ότι ο άλλος ήρθε και θα πω ένα γεια και θα με πάρετε μετά και θα με πάτε αυτό ναι, αλλά δεν μπορεί και όταν είσαι, α πούμε, στι διακοπέ σου ή τρώε σε μια ταβέρνα ή δεν ξέρω τι, να φωτογραφίζει και να κάνει. Βέβαια, τώρα με τα social media ο κόσμο περιμένει από σένα. Ού, να κάνει παπάδε. Θέλω να μα πει τι σε κάνει ευτυχισμένο. Ουφ με κάνει ευτυχισμένο. Να κάνω πράγματα που αγαπάω. Να κολυμπάω, με κάνει πολύ... σίγουρα με κάνει πολύ χαρούμενο. Ε... Να ταξιδεύω, να βλέπω στίβο. Ένα άνθρωπο μπορεί να με κάνει ευτυχισμένο. Ομορφε στιγμέ με τον σύντροφό μου, ναι, με κάνουν πολύ ευτυχισμένο να με αγαπάει και να τον αγαπάω πολύ. Η τελευταία φορά όμω που αισθάνθηκα πραγματικά ευτυχισμένο, πρα, πρα, αυτό ήταν πρωτόγνωρο. Δεν αισθάνθηκα απλώ ευτυχισμένο, αισθάνθηκα μια φοβερή πληρότητα και γι' αυτό θα πω αυτή τη στιγμή. Ήταν όταν, πήγαμε, όταν κάναμε <coughs> την δημοσιογραφική προβολή των Σερών είχα σπάσει χέρι πόδι Παρασκευή, είχα κάνει το χειρουργείο και με βγάλανε Δευτέρα και με πήγανε από, το, από, την κλινική, από την κεντρική κλινική που ήταν όλοι υπέροχοι και με βοήθησαν τόσο πολύ και τις δύο φορές που νοσηλεύτηκα. Έχω πάει και δεύτερο νοσοκομείο μετά τη Eurovision, θα σας τα πω μετά αυτά, που με πήγανε στο Μπενάκι που κάναμε την προβολή και είδαμε τα δύο επεισόδια όταν τελείωσε και το δεύτερο επεισόδιο και τα είδα ολοκληρωμένα με μουσική, με όλα ε, αισθάνθηκα μια πληρότητα αισθάνθηκα ότι έγινα αυτός που ήθελα να είμαι το οποίο είναι υπέροχο σας συνέστημα αυτή ήταν μια στιγμή πολύ ευτυχισμένη Γιώργο μου mm. πάμε σε ερωτήσεις του κοινού πάμε. εδώ με ρωτάνε αν σκέφτεσαι να υιοθετήσει, παιδί όχι, δεν σκέφτομαι να υιοθετήσω παιδί. Ε, Καταρχά, αν ήμουν σε μία σχέση και ο σύντροφό μου θα ήθελε παιδί, τότε το σκεφτόμουν. Γενικά, ε, ο αγώνα που κάνω και η προσπάθεια που κάνω είναι μία προσπάθεια για ισότητα, δεν είναι μία προσπάθεια την οποία την κάνω επειδή, Α, εγώ θέλω κάτι και οπότε δώστο μου. Ε, και επίση με απασχολεί όχι μόνο να δοθεί αυτό το δικαίωμα, με απασχολεί στο να καταλάβει η ελληνική κοινωνία. Ότι είμαστε ίσοι, ότι πρέπει να σταματήσει αυτός, αυτή η διάκριση, ότι να καταλάβει ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα, εξακολουθούν να περάσουν πάρα πολύ δύσκολα, είναι άδικο αυτό το οποίο του συμβαίνει, να καταλάβουν κάποιοι γονεί ότι πρέπει να εξηγήσουν στα παιδιά του ότι δεν θα ενοχλεί το τάδε παιδί επειδή εσένα σου φαίνεται διαφορετικό. Δεν έχουν μπει, είναι είναι χιλιάδε οι γονείς που δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία να πούνε στο γιο του ή στην κόρη του: Δεν θα ξαναβρίσει αυτό το παιδάκι. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι ένα γονείο δεν το κάνει αυτό. Πώ το στέλνει το παιδί του στο σχολείο, Έτσι, τι είναι. Δέμα, το στέλνει στο ταχυδρομείο, άι πήγαινε. Πρέπει να το στείλει και να του εξηγεί κάποια πράγματα για το πώ θα συμπεριφερθεί τα άλλα παιδιά. Δεν παιδί. το κάνουν. Αυτό θέλω δηλαδή να, να αλλάξει και βέβαια να, και οι γονείς των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών να νιώσουν απίστευτη αγάπη, απίστευτη υποστηρικτικότητα απέναντι στα παιδιά τους, να τα θωρακίσουν, να τα προστατεύσουν και να έχουν και οι ίδιοι μια βοήθεια και από την κοινωνία και από την πολιτεία να ξέρουν πώς θα πρέπει να φερθούν και πως θα πρέπει και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν αυτή την ιδιαιτερότητα που τους έτυχε. Που δεν είναι και ιδιαιτερότητα. Όχι δεν είναι ιδιαιτερότητα. Είναι το, το 10% σου το χέρι. <laughs> <laughs> ε, ποιο τραγούδι αντιπροσωπεύει την ψυχολογία σου αυτή την περίοδο. Ε, το Μίλε, το ξέρεις το Μίλε Λοιπόν το Μίλε είναι, βάλτε το Είναι Ιταλικό τραγούδι ε, Τραγουδάνε δύο άντρες, μία γυναίκα Μία κυρία υπέροχη Και είναι του. ο ένας από τους δύο άντρες είναι ο Ακίλε Λάουρο Είναι ο τύπος που εκπροσώπησε Το Σαν Μαρίνο Φέτος του Eurovision, δεν πέρασε Αυτός ο υπέροχος τύπος με το ναι. καμπόικο και με τα γκούτσι Τη δαντέλα Ο παλαβός ε, ε, Αυτό, είναι, είχε κάνει μία συνεργασία Με έναν ράπερ Ιταλό. Και λέγεται έτσι το τραγούδι. Βάλτε το, θα σε αρέσει πάρα πολύ. Καλά, περιττώ να σου πω ότι εγώ. εγώ την, γιατί είδα Eurovision φέτο, ναι. ε, τσίριζα με, τη, με αυτό που είπε. ναι. Όχι, τσίριζα. λέω, είμαι σωστή. Μου είπε, το είπε όντω. Μου είπε λοιπόν ο ψυχολόγο, επειδή πολλοί βγήκαν και είπαν ναι, γιατί το είπε, γιατί δεν το είπε και αυτά. Παιδιά, δεν απευθύνομαι σε εσά. Χαλαρώστε. Εγώ ξέρω γιατί το είπα και μου είπε ο ψυχολόγο του 11528 τη γραμμή υποστήριξη ότι μετά από αυτή την ατάκα σπάσαν τα τηλέφωνα. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσο κόσμο πήρε ανακουφισμένο για αυτό που έγινε ή με θάρρο να εκμυστηρευτεί και να πει ότι και εμένα μου συμβαίνει αυτό το πράγμα και δεν ξέρω πώ να αντιδράσω. Γι' αυτό το είπα. Δεν το είπα για να με συμπαθήσει ο τάδε στο τάδε πάνελ και οι τάδε στην τάδε εκπομπή. Δεν απευθύνομαι εκεί. Πρέπει να καταλάβουν λίγο και οι άνθρωποι της τηλεόραση, ναι. α μην την κάνω αυτή τη συζήτηση, ότι εγώ είμαι σε έναν άλλο χώρο. Είμαι λίγο από άλλο ανέκδοτο. Ναι. Και ξέρω που απευθύνομαι. Απευθύνομαι λοιπόν σε αυτά τα παιδιά που έχουν ακούσει αυτή τη λέξη και έχουν περάσει Δύσκολα με αυτή τη λέξη. Καλά, υπάρχει και εσωτερικευμένη ομοφοβία. Φυσικά, φυσικά. φυσικά. Και στο χώρο φυσικά, και γενικότερα. Φυσικά, φυσικά. Οπότε φυσικά. καταλαβαίνω ότι μπορεί και να έχει αντιμετωπίσει και αυτό. Φυσικά. Εσωτερικευμένη ομοφοβία καταρχά έχουμε και μέσα μα. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που κάνει, η πρώτη ομοφοβία που πρέπει να σκοτώσει, να αντιμετωπίσει, μάλλον τι μιλάω κακέ λέξει, είναι τη μέσα σου είναι να σταματήσει να αισθάνεσαι εσύ άσχημα. Να σταματήσει να σε στεναχωρεί και να σε πληγώνει αυτό το πράγμα. Βασικά να σταματήσει να αισθάνεσαι άσχημα. Γι' αυτό σου λέω το 11528 μου ψυχολόγο. 11, σπάσαν οι γραμμέ. Πήρε κόσμο ο οποίο άκουσε κάτι το οποίο. hop, ήρθε και του έκανε. Η απόφαση κάνε. να το πει ήταν τη στιγμή, α πούμε. Ότι... Το είπα, είπα στην Μαρία Μαρία, να το πω και μου λέει πες. <laughs> Μαρία, πε. Μαρία με αγαπάει το... πάρα πολύ και την αγαπώ και εγώ πάρα Φαίνεται. πολύ. Πάρα νερό, δίδυμο. Π... Π κάνουμε παρέα και εκτό Eurovision. Δηλαδή είναι ένα άνθρωπο που είναι πολύ σημαντικό για μένα στη ζωή μου. Πολύ σημαντικό. Αν μου έλεγε Μαρία Γιώργο, μην το πει, θα την άκουγα. Ναι. Να σου πω κάτι. Καλά έκανε και το είπε. Ναι, καλά το συζητάει. Είσαι με τα καλά σου. Εννοείται. Εγώ σε αγαπώ γιατί δεν σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμο γενικότερα, που είναι αυτό που τρώμε όλοι στη μάπα σε αυτή τη χώρα. Ναι, που μωρέ, ζούμε. ναι. Πρέπει να μα νοιάζει τι θα πούμε εμεί. Πρέπει να μα νοιάζει το αν είμαστε εμεί σωστοί, συνεπεί όσο μπορούμε. Αν κάνουμε ένα λάθο, να ζητήσουμε συγγνώμη. Να είναι ο στόχο μα να κάνουμε πάντα το σωστό, πάντα το καλό. αυτά Αυτέ είναι οι οδηγίε χρήση που έχω να δώσω. Ο Ζούπη ρωτάει, ναι. ποια είναι η αγαπημένη σου ανάμνηση από την Ισλανδία. Ε, αγαπημένη μου, όλη η Ισλανδία είναι αγαπημένη μου. Κάτσε να θυμηθώ. Έχω πάει και τέσσερις φορές Τίποτα Λοιπόν σε σχέση με το ζούπι θα σου πω Ότι μια πολύ αγαπημένη ανάμνηση Ήταν όταν ο, θα πω μια που αναφορά το ζούπι okay, Εντάξει είναι. Για να μην πω τα πιο ερωτικά Συντηματικά, ρομαντικά που έχω ζήσει εκεί και... <γιο> γιατί έχω ζήσει και τέτοια. Έλα. Ε, εντάξει, έχω πάει και με το αγόρι μου στην Blue Lagoon, α πούμε, και ήταν πολύ όμορφα. Λοιπόν, δεν υποθύμησε όμω, γιατί εγώ πήγα να υποθυμίσω Όχι, ε, χι, όχι, όχι, άνετο είμαι με αυτά. <laughs> α, με τη ζέστη και με τα αυτά. <laughs> ναι, είμαι, είμαι το... όχι, όχι, όχι είμαι πολύ ευπροσάρμοστο στι καιρικέ συνθήκε. Και στο κρύο <laughs> και στη ζέστη είμαι πολύ ωραία. Okay. Ε, και στην Εθνική Ελλάδα έχω μπει στο παγοδρόμιο με κοντομάνικο μπουλζέ και μου λένε Με κοντομάνικο δεν το έχει καταλάβει. <laughs> α, λέω, ναι, όχι. Είμαι και από πάνω, είμαι από σέρες, δεν χαμπαριάζω. Ο Ζούπι μου μάθε να κάνω πατίνι. Το θεωρώ συγκλονιστική στιγμή. το φοβόμουν πάρα πολύ, μου το έμαθε αυτό και μετά γύρισα όλο το Ρέκεβικ με αυτό το πατίνι. Οπότε το, χρωστώ και τον ευχαριστώ. Α, έχω κι άλλη μία. Ωραία, την ακούω. Σχετική με το Ζούπι. Μου είχε πει να πάω προ την περιοχή που γυριζόταν το Interstellar και πήγα προ τα εκεί. Μπράβο, ναι. Όπω, τι ήταν αυτό. Εμεί δεν πήγαμε. Αλλά έχω φωτογραφίε από το σημείο. Αδιανόητο ε, εκεί σε άλλο κόσμο. Δεν είναι πραγματικό. Γύρισα Όλη πίσω συναντία. λίγο γιατί φοβήθηκα να σου πω την αλήθεια. Νύχτωνε κιόλα. Και λέω: γύρινα πίσω. Σε πήγε στο στοιχειωμένο σπίτι. Όχι, δεν με πήγε. Πού ήταν αυτό. Μέσα στο Ρέκιαβικ να πούμε. Λίγο έξω από το Ρέκιαβικ, okay. εκεί που έχει. Όχι. κοντά στην παραλία τέλο πάντων. Ναι. Πολύ ωραίο και αυτό. λιγο εξω απο το και εκει που εχει κοντα στην παραλια τελο παντων πολυ ωραιο και αυτο να ξαναπαμε Πρέπει οπωσδήποτε μια Ισλανδία, ναι. χρειάζομαι. Ε, θα κατέβαινε για πολιτικό. Σου. Αυτή την ερώτηση μου την έχουν κάνει πάρα πολύ. Όχι, με τίποτα. Θα και εμένα μου το λένε. όχι, θα γινώσει πρωθυπουργό. Όχι, θα σου πω γιατί. Διότι θέλω αυτό το οποίο λέω να έχει πολλού αποδέκτε. Αν πάω και αν κολλήσω σε ένα κόμμα, ξαφνικά, εάν γίνω μπλε, οι κόκκινοι θα σταματήσουν να με ακούνε. Αν γίνω κόκκινο, οι μπλε θα σταματήσουν να με ακούνε. Και επίση θέλω να με ακούνε όσο γίνεται περισσότεροι. Θέλω μου αρέσει που μπορώ και συνομιλώ με πολιτικούς από όλες τις παρατάξεις. Γιατί σε όλες τις παρατάξεις μπορείς να βρεις ωραίους ανθρώπους, όπως επίσης μπορείς να βρεις και ανθρώπους που καλό είναι να μην έχεις ούτε καλή μέρα ούτε καλησπέρα. Sí. Έτσι. Ε, και μου αρέσει που αυτή τη στιγμή ε, έχω και μία... Ε, έχω αυτή τη δυνατότητα και μπορώ να μιλάω και με μπλε και μπορώ να μιλάω και με <coughs> κόκκινους και μπορώ να μιλάω και με πράσινους μπορώ να το κάνω αυτό και, το, το, κάνω ήδη. Δεν θέλω όμως καθόλου να χρωματιστώ, καθόλου, καθόλου, γιατί θα χάσω σίγουρα το μισό της δύναμής μου και παραπάνω της δύναμής μου, της επιρροής της μου. Επιρροής, ναι. Ο λόγος μου θα γίνει αδύναμος. Ισχύει, ισχύει, Θα γίνει, κατάλαβες. Γιατί δεν θα μπορεί να δει ο άλλος. Θα νομίζω ότι έχει κάποιο κίνητρο, γιατί Επίσης, έχουμε συνδέσει πολιτική ναι, μετειδή, θέλω μαμήματα. να είναι πολύ σίγουρος ο άνθρωπος ο οποίος με ακούει, ότι ο λόγος που τα λέω αυτά είναι γιατί είναι μέσα από την καρδιά μου. Όπως τα σενάρια μου, που με ρώτησε ποια είναι η επιτυχία τους, βγαίνουν από δεν είναι δουλειά. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για, και για τον, τον λόγο μου. Δεν είναι, πολι... δεν είναι κομματικός, είναι μέσα από την καρδιά μου ό,τι μπορώ να κάνω. Επίσης μου αρέσει πολύ που γράφω και που μπορώ να ζω γράφοντας εκεί στο νησάκι μου. Δεν θα το άλλαζα αυτό για να τρέχω σε συγκεντρώσεις και σε αυτά. Καλά, ήδη επηρεάζει πολύ τον κόσμο. Οπότε νομίζω mm. ότι αυτό που ήθελε να πετύχει το πέτυχε. Yeah. Βέβαια, αν μπορούσε να περάσει και <laughs> νομοσχέδιο, <αυτό> είναι... <laughs> Λίγο πιο εύκολο για όλου. <laughs> <μας. laughs> Εντάξει, κάτι, κάτι θα κάνουμε. Ξέρω εγώ. <laughs> Φέρε κανένα νομοσχέδιο, θα περάσει. <laughs> 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 Εντάξει, πολλοί με ρωτάνε αν θα συνεχιστούν οι σέρε. Αλλά πώ θα συνεχιστούν οι σέρε, Οι σέρε είχαν σκοπό να έχουν συνέχεια. Είχα ξεκινήσει κιόλα να γράφω τη συνέχεια. Ε, αυτή η ιστορία, ναι, είχε και άλλα πολλά να πει θα έπρεπε να πάρει κάποιος άλλος αυτό το ρόλο. Ε, το ρόλο του Οδυσσέα. Και δεν θα έπρεπε κιόλας να είναι και ένας γνωστός ηθοποιός. Θα έπρεπε να είναι κάποιος που βγαίνει και συστήνεται με αυτό το ρόλο, αν με ρωτά. Θα έπρεπε να ζυγίσουμε κι εμείς μέσα μας, ψυχικά, αν μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε είναι πολλά αυτά τα οποία, στα οποία πρέπει να, να, απαντήσουμε. Όλοι οι συντελεστές, όχι μόνο εγώ. Άρα ας το αφήσουμε, δεν, δεν μπορώ να σας δώσω μία απάντηση. Άνω Ναι. Ε, θέλω να μου πεις αγαπημένη στιγμή από τα γυρίσματα ε, Σαββατογεννημένες. Μία πολύ αγαπημένη στιγμή ήταν όταν είχαμε βρεθεί για πρώτη φορά οι πέντε μικρότεροι, δηλαδή ε, η Μαρία Ανδρούτσου, η Τάμη, η Βασιλική που έκανε τη Σύση, εγώ, ο Αργύρης που έκανε το Λαζάρου και ο Αντώνης ε, ο, ο που έκανε το σκηνοθέτη. Και βρεθήκαμε οι πέντε μας που δεν είχαμε ξαναβρεθεί στο... Πού ήμασταν, νομίζω στα παρασκήνια της πυρκαγιάς, που Τελίπη είναι η περιβόητη σκηνή όπου ε, 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 είναι τύπου τα γενέθλια τη Στάμι και έχω φέρει εγώ τι κοκομπάγε για δώρο. Κοκομπά. Όλη οι μου πήρατε. Καλά, δεν μπορούσα να πει. Ε, Κοκομπάγια είναι ωραίο δώρο. Αυτή η σκηνή μα είχε. Επειδή ήταν η πρώτη φορά που βρισκόμασταν, Είχαμε γελάσει τόσο πολύ. Μα έφυγε νευρικό. Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία γιατί συναντιόμασταν πρώτη φορά. Δεν είχαμε. Δηλαδή, εγώ είχα σκηνέ πάντοτε με τη Ράνια. Ναι. Η Βασιλική και. Μεταξύ μα η πρώτη φορά που ήμασταν όλοι μαζί. Αυτό το θυμάμαι σαν κάτι πάρα πολύ αστείο. Πολύ ωραία μέρα. Έχει... Έτσι... Και άλλε ωραίε μέρε είχαμε. Τώρα μου αυτή. Αυτό ήταν το κρίμα. <laughs> <laughs> Τι ωραία. Είναι... Κρίμα που τέλειωσε. <laughs> α, <laughs> α, ναι, ωραία, Γιώργο. ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι εδώ πέρα. <laughs> Πραγματικά νομίζω ότι μετά από αυτό το κρίμα <laughs> δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου. Έφτασα τον ένα και το μοναδικό μου στόχο τώρα θα αποσυρθώ. <laughs> <laughs> Φαντάζεσαι είναι η, <coughs> η ανακοίνωσή μου. <laughs> θα έρθω και στην έρευξη τη νέα χρονιά. <laughs> <laughs> Σε ευχαριστώ πραγματικά Εγώ. πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ ζωή μου. Ε, αυτά, να πάτε να ακολουθήσετε τον Γιώργο στα social media του. Mm. Θα δείτε τι γάτε του και τι παραλίε που ανεβάζει. Ε, πρέπει να πει κάτι άκυρο για να κλείσουμε. Λοιπόν, κοίταξε, θα σου πω κάτι πολύ άκυρο. Δεν το κατάλαβα πως έγινε. Αλλά 31 Ιουλίου αυτού του χρόνου γίνομαι 50.